Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και αρχίζει αμέσως τώρα η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Να δούμε μαζί τους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων. Πλώρη για το Μαρόκο έβαλε το ΣΑΕΠΕΜΑ 12.000. Έρχεται η Exxon Mobil. Η προσοχή στρέφεται τώρα στο Αφροδίτη. Συνάντηση Ακιτζής Πέχαρ. Στην ατζέντα οι συνομιλίες. Την Τετάρτη φτάνει στην Κύπρο βοηθός του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κανονικά οι δίκες σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μετά την έκρηξη στο Δικαστήριο Λευκωσίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς. Νέα στοιχεία για το θάνατο της άτυχης 46χρονης στην Πάφο. Χειροπέδες στους γονείς του βρέφους που εξέπνευσε στο Μακάριο. Με λέιζερ εμφάνισαν τα αρχικά του ψευδοκράτους στο πενταδάκτυλο. Εκτός από την προκλητική σημαία του ψευδοκράτους που φωταγωγούν κάθε βράδυ, τώρα κάνουν και σιόου με λέιζερ οι Τούρκοι. Στο διεθνή χώρο, κατάπαυση του πυρός στη Συρία ζητά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης ζήτησαν εκεχηρία στη Συρία. Εντολή Πούτιν για πεντάωρη κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Γούτα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά Κούρδων στην Αφρή ο Ερντογάν. Γερμανία, πράσινο φως από τους χριστιανοδημοκράτες για το μεγάλο συνασπισμό. Σλοβακία, μυστηριώδης δολοφονία δημοσιογράφου και της συντρόφου του. Είχε αποκαλύψει σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται πολιτικοί και επιχειρηματίες. Το κύμα πολικού ψύχους από τη Σιβηρία επελάβνει στην Ευρώπη. Τα ακραία φαινόμενα έχουν προκαλέσει το θάνατο 9 ανθρώπων τις τελευταίες 3 ημέρες. Επίσης, μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο ο πρόεδρος της ΕΔΕΚΑ, Μαρίνος Σιζόπουλος, για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας και ο πλαστικός χειρουργός, ο Δόκτωρ Χάρης Ζαυρίδης, για να μιλήσουμε για τη ρινοπλαστική. Πρώτα όμως, να παρακολουθήσουμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα το 1801 η Ουάσιγκτον τίθεται στη δικαιοδοσία του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1812 ο Μανουέλ Μπεγράνο ύψωνε για πρώτη φορά τη σημαία της Αργεντινής στο Ρωσάριο. Το 1860 ο Αβραάμ Λίνκολν δίνει στη Νέα Υόρκη μια ομιλία η οποία θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το 1861 στη Βαρσοβία, Ρώσικα στρατεύματα ανοίγουν πυρ εναντίον πλήθους που διαμαρτύρονται για την Ρώσικη κυριαρχία επί της Πολωνίας, σκοτώνοντας 5 διαδηλωτές. Το 1870 η σημερινή σημαία της Ιαπωνίας υιοθετείται για πρώτη φορά ως εθνική σημαία για τα Ιαπωνικά εμπορικά πλοία. Το 1900 ιδρύεται το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα. Το 1951 επικυρώνεται η 22η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία περιορίζει σε 2 τις θητείες των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2010 καταστρεπτικός σεισμός μεγέθους 8,8 ρίκτερ στην Νότια Χιλή δημιουργεί γιγάντιο τσουνάμι. Κάνουμε αρχή με τις ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Η Κωνσταντίνα Ρουσιά είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, άρχισε το ταξίδι του για το Μαρόκο, το γεωτρύπανο ΣΑΕΠΕΜ 12.000, που παρέμενε τις τελευταίες μέρες αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Λεμεσού. Σύμφωνα με το Marine Traffic, το ΣΑΕΠΕΜ 12.000 βρίσκεται 37 περίπου ναυτικά μίλια νοδιοτικά του λιμανιού της Πάφου. Στο γεωτρύπανο της Σένη, που την περασμένη εβδομάδα επιχείρησε να μεταβεί στο στόχο σου πια, στο τεμάχιο 3, αλλά παρεμποδίστηκε από τουρκικά πολεμικά, έγινε φορτοεκφόρτωση εξοπλισμού γεωτρήσεων μέσω των 3 υποστηρικτικών σκαφών που το συνοδεύουν. 3 υποστηρικτικά πλοία εκφόρτωσαν στο λιμάνι της Λεμεσού εξοπλισμό που προοριζόταν για τον στόχο σου πια, ενώ μετέφεραν στο ΣΑΕΠΕΜ 12.000 εξοπλισμό για την επόμενη γεώτρηση στο Μαρόκο. Επιπλέον, στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φτάσουν αρχικά στη Λεμεσό τα 2 ερευνητικά σκάφη με τα εξειδικευμένα υποβρύχια τηλεκατευθυνόμενα.
αναμενόμενα ρομπότ που εξασφάλισε η ExxonMobil και από εκεί κατευθείαν στο τεμάχιο 10 στην Κυπριακή ΑΟΣ για συγκέντρωση τεχνικών και γεωλογικών στοιχείων από τους στόχους Άνθια, Δελφίνος και Γλαύκος. Συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Κιτζή είχε στις 11.30 το πρωί η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Ελίζαπεθ Σπέχαρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία πριν λίγες ημέρες συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Η κυρία Σπέχαρ κόμισε το μήνυμα του Πρόεδρου Αναστασιάδη προς τον Μουσταφά Κιτζή για την πραγματοποίηση συνάντησης προκειμένου να συζητηθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Την ανησυχία του για τη χρησιμοποίηση από την Τουρκία των ναυτικών της δυνάμεων για την παρενόχληση της Κύπρου στην εξερεύνηση των κοιτασμάτων της εξέφρασε ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Κατά τη συνάντησή του με Ελληνίδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, ο κ. Πάγιατ δεν παρελείψε να σκιαγραφίσει τις θέσεις των ΗΠΑ για τα ενεργειακά θέματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον ενεργειακό σχεδιασμό των ΗΠΑ, ο οποίος συνίσταται, όπως είπε, στην διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για την ευρωπαϊκή αγορά που δίνει ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, ο κ. Πάγιατ εξήρε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να διαδραματίσει η Ελλάδα σταθεροποιητικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, κάνοντας ειδική αναφορά στους αγωγούς TAP και IBG, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που συμμετείχε στη συνάντηση. Άδεια από την Τουρκία ζήτησε γερμανικό ερευνητικό σκάφος για να διεξάγει επιστημονικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet. Η Milliyet με τίτλο «Άδεια από την Τουρκία που θα τρελάνει Ελλάδα και Κύπρο» γράφει ότι το πλοίο Maria S. Merian ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και είναι ένα από τα πιο γνωστά ερευνητικά πλοία της Γερμανίας. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ για μια περιοχή μήκους 580 χιλιόμετρων και 25 χιλιόμετρων πλάτους σε πεδίο ευθύνης της Κύπρου και της Ελλάδας στην Πάφο από τα ανοιχτά της Κύπρου μέχρι τα ανοιχτά της Κρήτης, όπως αναφέρει η Milliyet. Δεύτερη ναύτεξ εκδόθηκε σε ένα πεδίο 25 χιλιόμετρων νοτίως της Κρήτης. Το γερμανικό ερευνητικό σκάφος ζήτησε άδεια από Τουρκία για να κάνει έρευνα σε αυτή την περιοχή. Η Milliyet γράφει ότι εξαιτίας των ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, είχε εμποδίσει το Ιταλικό Γεωτρύπανο να διεξάγει έρευνες, ενώ Ελλάδα και Κύπρος παραπονέθηκαν στην Γερμανία και τις Βρυξέλλες για το γεγονός αυτό. Ωστόσο, τώρα το γερμανικό πλοίο ζήτησε την άδεια της Τουρκίας για να προβεί στις δικές του έρευνες στην περιοχή. Στην Κύπρο αναμένεται την Τετάρτη για διήμερη επίσκεψη ο βοηθός Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις Jean-Pierre Lacroix. Σύμφωνα με ανακοίνωση της UNFICIP, ο κ. Λακρουά θα γίνει δεκτός από την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και επικεφαλής της δύναμης Ελίζαπεθ Σπέχαρ και από τον διοικητή της UNFICIP. Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του, θα συναντηθεί επίσης με μέλη της ειρηνευτικής δύναμης, μέλη της διπλωματικής κοινότητας, στην Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων, ενώ θα μιλήσει και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ανανέωσε τον περασμένο μήνα την θητεία της UNFICIP για άλλους 6 μήνες και ενέκρινε την υλοποίηση των συστάσεων του Γενικού Γραμματέα για Στρατηγική Αναθεώρηση, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαμόρφωση της δύναμης και την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανέθεταν, καταλήγει ανακοίνωση. Κανονικά λειτουργεί σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τόσο για τις αστικές όσο και για τις ποινικές υποθέσεις. Οι εξετάσεις στο μεταξύ, Στέφανη, συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση της έκρηξης χθες τα ξημερώματα στα δικαστήρια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν έχουν προκύψει ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της φωτιάς. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή ίχνη κακόβουλης ενέργειας. Με αφορμή το περιστατικό αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι έχοντας διαπιστώσει ότι οι λειτουργικές ανάγκες και τα περιορισμένα μέτρα ασφαλείας που μπορούν να λαμβάνονται στον χώρο του δικαστηρίου λόγω της διασποράς του σε 7 κτίρια, ανέλαβε τον συντονισμό για την ανέγερση ενός νέου συγκροτημένου δικαστηρίου, το οποίο θα στεγάζει όλες τις δικαιοδοσίες του επαρχιακού. Και να ολοκληρώσουμε με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, Κωνσταντίνα. Στη σύλληψη 4 προσώπων προχώρησε η αστυνομία για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών μετά από έρευνα στην οικία 22χρονου στη Λεμεσό.
Μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών διεξήγαγαν χθες το απόγευμα βάσει δικαστικού εντάλματος έρευνα στην οικία 22χρονου στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία έγινε στην παρουσία του 22χρονου αλλά και ακόμη τριών νεαρών προσώπων, δύο 17χρονες και ένας 16χρονος που βρίσκονταν στην οικία ως επισκέπτες, ανεβρέθηκαν 57 περίπου γραμμάρια κάναβης, μια ζυγαριά ακριβίας με ίχνη κάναβης, ένας πλαστικός παστήρας με ίχνη κάναβης, καθώς επίσης και δύο φυτά κάναβης ύψους 8 και 11 εκατοστών. Και τα τέσσερα νεαρά πρόσωπα συνελήφθησαν αρχικά για αυτόφορα δικήματα και στη συνέχεια βάσει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στέφανη, κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής από την εσωτερική επικαιρότητα. Ο λόγος και πάλι σε σένα. Κωνσταντίνα Ρουσιά, σε ευχαριστούμε. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς το θέμα της ρύθμισης του νόμου για τις αμβλώσεις συζητήθηκε χθες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, στην οποία συμμετείχαν πέραν των βουλευτών διάφορες οργανώσεις και φορείς. Είναι μαζί μας η βουλευτής του ΟΔΙΣΥ και μέλος της αρμόδιας Επιτροπής, Άνιτα Δημητρίου. Κυρία Δημητρίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ποιος είναι ο στόχος της ρυθμιστικής αυτής πρότασης και τι προνοεί? Ναι. Στόχος καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν είναι να διευκολυνθούν οι αμβλώσεις, αλλά να υπάρχει επιτέλους ένα σωστό ρυθμιστικό νομοθετικό πλαίσιο που να αποποινικοποιεί τις αμβλώσεις στις περιπτώσεις που οι γυναίκες θα επιλέξουν να προχωρήσουν σε διακοπή της κοίησης τους. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς ιατρικές διαδικασίες και όχι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η οποία θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έπειτα από συμβουλευτική στήριξη. Και προνοούνται διάφορες περιπτώσεις στις οποίες θα μπορεί να διακοπεί η κοίηση, όπως αν δεν έχουν συμπληρωθεί 12 εβδομάδες, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου ιατρού για τις πολλαπλές κοιήσεις κτλ. Άρα ο σκοπός της πρότασης είναι ακριβώς η τροποποίηση του ποινικού κώδικα που αφορούν τον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να διασφαλιστεί το αναφέρετο δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το ζήτημα αυτό. Κυρία Δημητρίου, ποια ήταν η προσέγγιση των οργανώσεων και των φορέων που συμμετείχαν στη χθεσινή συνεδρία? Ήταν, θα έλεγα, έτσι υπάρχει μια σύμπλευση, δηλαδή μια κοινή προσέγγιση, εξού και η πρόταση νόμου υπογράφεται από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες σχεδόν, αλλά και από όλους όπως είχαν κληθεί να δώσουν, αν θέλετε, τις θέσεις τους, είτε πρόκειται για τη Γυναικολογική Εταιρεία, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, γυναικείες οργανώσεις κτλ. Έχουν αποστήσει διάφορες, αν θέλετε, εισηγήσεις, γι' αυτό και θα συνεχιστεί η συζήτηση, για ακριβώς για να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις, ούτως ώστε να μην επιδέχεται καμία παρερμηνία στη σχετική νομοθεσία, αλλά να είναι ξεκάθαρη για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις και όταν και εφόσον προσφέρεται αυτή η επιλογή. Τώρα βέβαια, κυρία Δημητρίου, η Εκκλησία αντιδρά στην αποποινικοποίηση της άμβλωσης. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις αντιδράσεις? Κοιτάξτε, έχει καλεστεί και χθες η Εκκλησία να καταθέσει τις απόψεις της και το έχει κάνει και είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις της Εκκλησίας. Από εκεί και έπειτα όμως, εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι επεσυμβαίνουν αμβλώσεις καθημερινά, για τον Α ή Β λόγο, το κράτος οφείλει να νομοθετεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και τα κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα. Άρα δεν σημαίνει ότι απόλυτα και σεβαστή επαναλαμβάνω η θέση της Εκκλησίας, αλλά είναι επιλογή του κάθε ατόμου να αποφασίσει. Αν κάποιο άτομο με βάση τις θρησκευτικές του ή άλλες πεπιθήσεις επιλέξει ότι δεν θέλει να το κάνει, να μην το κάνει. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν μπορεί αυτό να είναι καθολικό και απαγορευτικό για ένα άτομο που για διάφορους λόγους μια γυναίκα θέλει να διακόψει την κοίηση. Η κυρία Δημητρίου, υπάρχει και το φαινόμενο ότι πάρα πολλές γυναίκες μεταβαίνουν στα κατεχόμενα και να υποβληθούν σε αυτή την επέμβαση. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτά δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Αυτό λέχθηκε χθες και στη συζήτηση για το μέγεθος του αριθμού των εκτρώσεων στην Κύπρο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Έχει λεχθεί αυτό που πολύ σωστά έχετε αναφέρει, αλλά αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που δεν έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ή να επιστημοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα από τη στιγμή όμως που ρυθμίζεται και πλέον θα μπορούν, θα έχουν δικαίωμα οι γυναίκες να το κάνουν και σε ένα ασφαλές περιβάλλον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, και νόμιμο μέσον, αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν θα καταφεύγουν σε όλες αυτές, ας θέλετε, τις μη ασφαλείς επιλογές, αλλά βεβαίως θα επιλέξουν να το κάνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Το σημαντικό είναι, και θα μου το επιτρέψετε αυτό, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι επιλέγουμε την έκτρωση. Εμείς ακριβώς δίδουμε το μήνυμα ότι αναγνωρίζουμε την κοινωνική ανάγκη θεσμοθέτησης της προστασίας των γυναικών, όταν και αυτές το επιλέξουν. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το κράτος οφείλει να θεσμοθετήσει αυτό το ζήτημα και να πάρει θέση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Εξάλλου, θα μου επιτρέψετε και αυτό να αναφέρω ότι σύμφωνα και με την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2008 που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε από 47 μέλη του οργανισμού, τεκμηριώνεται περίτρανα ότι στις χώρες όπου υπάρχει ένα αυστηρό, ας θέλετε, νομοθετικό πλαίσιο ποινικοποίησης των εκτρώσεων δεν παρατηρείται η μείωση του αριθμού των αυλώσεων, αλλά απέναντίως εκεί και όπου ρυθμίζεται το ζήτημα με παράλληλες στρατηγικές, και εδώ είναι ακριβώς η σημασία αυτής της πρότασης νόμου, ότι θα πρέπει παράλληλα να εκπονεμηθούν στρατηγικές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και πρόληψης για να μην φτάνουμε τα φαινόμενα ανεπιθύμητων κοιήσεων. Εδώ ακριβώς ήθελα να καταλήξω, κυρία Δημητρίου, γιατί υπάρχει και αυτή η πτυχή που αφορά στα ανήλικα κορίτσια που από άγνοια μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Συζητήθηκε κάτι για το θέμα αυτό, περί τροποποίησης? Βεβαίως συζητήθηκε αυτό το θέμα και θα πρέπει επιτέλους να, ας θέλετε, να είμαστε πιο έντονοι σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, ότι τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν και να μην προσφεύγουν, ας θέλετε, στην ενημέρωσή τους, είτε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε το διαδίκτυο, είτε άλλος πώς. Πρέπει να υπάρχει από επιστημονικό προσωπικό η κατάλληλη, ας θέλετε, γνώση, ούτως ώστε να γνωρίζουν τους κινδύνους, να γνωρίζουν τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια και έτσι να παίρνουν τις δικές τους επιλογές. Μέσα από σωστό προγραμματισμό, δηλαδή έχουν γίνει, και οφείλω να το πω αυτό γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Παιδείας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να εντατικοποιηθούν μέσα από, αν θέλετε, την κατάλληλη επιστημονική κατάκτηση και συνεργασία για να μπορέσουμε επιτέλους να βοηθήσουμε στην πρόληψη, που αυτό είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Βήματα να κάνουμε σε αυτό τον τομέα. Και κάτι τελευταίο και θα σας αποδεσμεύσουμε. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 19 Μαρτίου και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχει ξεκινήσει χθες. Υπολογίζουμε να χρειαστούν ακόμα 2-3 συνεδρίες, γιατί υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις, όπως ανέφερα προηγούμενα, που χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις. Άρα θέλουμε να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται. Υπολογίζουμε να χρειαστούν ακόμα 2-3 συνεδρίες, οπότε μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είμαστε έτοιμοι για να το οδηγήσουμε ενώπιον της Ολομέλειας. Μάλιστα. Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Πάμε τώρα στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, κύριε Στυλιανού. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται οι εξετάσεις για την έκρηξη και τη φωτιά στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει ασφαλή συμπεράσματα ως προς τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς. Ακριβώς. Δεν έχει ακόμη προκύψει το πώς προκλήθηκε η φωτιά στο κτίριο. Εμείς ως αστυνομία προχωρούμε στη διερεύνηση του περιστατικού αφού αξιολογηθούν και τα πορίσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, πάντοτε σε συνάρτηση και με τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που αναμένονται
όσον αφορά τα διάφορα τεκμήρια που έχουν παραλυφθεί από τη σκηνή. Εξετάζετε όλα τα ενδεχόμενα, κύριε Στυλιανού? Όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμη και για κακόβουλη ενέργεια? Αν και από τα πρώτα στοιχεία δεν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία που να καταδεικνύουν ή να οδηγούν προς κακόβουλη ενέργεια, εν τούτης όλα τα ενδεχόμενα διερευνούνται. Ναι. Τώρα, υπήρξε μια έκθεση, όπως πληροφορούμαστε, για να λαμβάνονται κάποια μέτρα ασφάλειας και φύλαξης του χώρου των δικαστηρίων. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό? Υπάρχουν εκθέσεις από πλευράς αστυνομίας με σχετικές εισηγήσεις που αφορούν τόσο το θέμα του συστήματος συναγερμού και της πυρανίχνευσης, τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί, αλλά και εισηγήσεις για κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Επίσης, λαμβάνονται και άλλα ενδεδειγμένα μέτρα στο πλαίσιο της ευρύτερης αστυνόμευσης που γίνεται για όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Μάλιστα. Τώρα, νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της 46χρονης από τη Βουλγαρία μετά τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με το θάνατό της. Γίνεται ή έχει ολοκληρωθεί, αν γνωρίζετε, η νέα εξέταση επί της σωρού της άτυχης γυναίκας? Είχε προγραμματιστεί να γίνει λίγο μετά το μεσημέρι. Δεν έχω ενημέρωση κατά πόσο ολοκληρώθηκε. Φαντάζομαι πως όχι ακόμα. Γίνεται μάλιστα στην παρουσία ακτινιάτρου, κύριε Στυλιανού, καθώς υπάρχει υποψία, μαρτυρίες, τι, ότι μπορεί να κατασπαράχθηκε η γυναίκα από τα σκυλιά. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ναι, έχει κρυθεί σκόπιμο να επεκταθούν οι εξετάσεις και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έχετε ήδη αναφέρει, δηλαδή το ενδεχόμενο να υπέστη επίθεση από σκυλιά. Όμως δεν αποκλείεται το οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο, όπως για παράδειγμα και η αρχική υποψία για πιθανό για το τραυματισμό της 46χρονης από κάποιο γεωργικό μηχάνημα. Δεν έχει αποκλειστεί δηλαδή οτιδήποτε, απλά επεκτείνονται οι έρευνες και στην κατεύθυνση αυτή που αναφέρατε. Τα σκυλιά δηλαδή βρίσκονται εκεί σε υποστατικά, στην περιοχή? Υπάρχουν πληροφορίες, μαρτυρία ότι υπάρχουν σκυλιά στην περιοχή. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν κληθεί από την αστυνομία? Ναι, μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης σίγουρα και οι ιδιοκτήτες είναι και αυτοί από τα πρόσωπα που θα περάσουν από τα γραφεία του Τμήματος Ανιχνευσίως Εγκλημάτων της ΠΑΦΟΥ για τη σχετική ανάκριση. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στη σύλληψη των γονέων του Τρίμηνου Βρέφους που έσβησε στο Μακάριο νοσοκομείο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς διερευνάται τώρα εναντίον τους υπόθεση ανθρωποκτονίας. Πείτε μας πώς προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, κύριε Στυλιανού. Αυτό προέκυψε μετά από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έχει πραγματοποιηθεί. Φάνηκε από τα στοιχεία ότι χρειάζεται πλέον και ήδη έγινε η έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των δύο γονέων. Διερευνάται πλέον η υπόθεση ανθρωποκτονίας. Έχουν συλληφθεί χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων. Οδηγήθηκαν ενώπιον του δικαστήριου. Έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστήριου. Έχει εκδοθεί, αναμένεται η έκδοση διαταγματος κράτησης τους. Ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Είχε διακόψει το δικαστήριο με σκοπό να εκδώσει την απόφαση του λίγο μετά τις 1. Οι γονείς τι λένε για αυτές τις κατηγορίες? Εντάξει, σίγουρα οι γονείς δίνουν τους δικούς τους ισχυρισμούς. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγω των ισχυρισμών αυτών και λόγω της ιατροδικαστικής εξέτασης των αποτελεσμάτων δηλαδή, κρίθηκε σκόπιμο να συλληφθούν και να διερευνηθεί πλέον υπόθεση ανθρωποκτονίας. Μάλιστα. Και να πάμε τώρα και στον 72χρονο κύριε Στυλιανού, τον οποίο ανέκοψε τον περασμένο Σεπτέμβριο η αστυνομία, ενώ οδηγούσε με ταχύτητα 216 χιλιόμετρα την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Καλού Χωριού Αεροδρομίου παρά την δρομολαξιά.
Όταν οι αστυνομικοί πληροφόρησαν τον ηλικιωμένο για το αδίκημα που διέπραξε, αυτός απάντησε ουδέν σχόλιο ευχαριστώ. Και να πούμε ότι πρόσφατα ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο, το οποίο εξάντλησε κάθε περιθώριο επίοικιας, επιβάλλοντας του χρηματική ποινή 1.400 ευρώ και επιπλέον στέρηση της άδειας οδήγησης για 5 μήνες. Ναι, σίγουρα είναι από τις περιπτώσεις που δεν συναντούμε καθημερινά. Mm. Συνήθως αυτές οι συμπεριφορές συναντούνται από νεαρά άτομα. Σε άλλες ηλικίες, mm-hmm. ακριβώς, και όχι στην ηλικία αυτή που έχετε αναφέρει, που ήδη υπάρχει και η σχετική ωριμότητα του ατόμου. Όμως, κατά την άποψή μου, ήταν από τις περιπτώσεις που σωστά οδηγήθηκε και αυτή ενώπιον mm-hmm. δικαστηρίου και επιβλήθηκε και ανάλογη ποινή. Όπως έχω αναφέρει, είναι από τα μεμονωμένα mm-hmm. περιστατικά και... Σίγουρα. Ήταν αυστηρή πάντως η απόφαση του δικαστηρίου. Καμία επίοικια, όπως είπαμε. Σίγουρα ναι. ήταν η απόφαση, mm-hmm. πιστεύω, που άρμοζε mm-hmm. σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. γιατί και εμείς, σαν πιο όριμοι και οι μεγαλύτεροι από εμάς, πρέπει να δίνουν mm-hmm. τα σωστά παραδείγματα στους νεότερους ναι. και όχι να συμπεριφέρονται. Ναι, με τέτοια ταχύτητα, ταχύτητα κίνδυνος θάνατος στους ναι. δρόμους. Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού. Καλή συνέχεια. Επίσης. Πάμε τώρα και στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κετσί. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτορίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι δικές σας έρευνες? Κοιτάξτε, εμείς παραμένουμε στην ανακοίνωση που είχαμε βγάλει χθες το απόγευμα αργά, ότι έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες επί της σκηνής. Βασικά η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί ολοκληρώνει τις έρευνες της επί της σκηνής. Και δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε εμφανή σημεία τα οποία να υποδηλώνουν ότι υπήρχε εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα περιμένουμε το τελικό μπόρισμα, το οποίο θα εκδοθεί mm-hmm. με την ολοκλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων των τεκμηριών τα οποία έχουμε περισυνελέξει χθες σε συνεργασία με την αστυνομία. Ποια είναι τα ενδεχόμενα, κύριε Κετσί? Έχουν σταλεί στο κρατικό ναι. χημείο. Άρα θα περιμένουμε και mm-hmm. αυτό το πόρισμα, ούτως ώστε να έχουμε μία σωστή κατεύθυνση. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα ενδεχόμενα τα οποία εξετάζονται? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα ενδεχόμενα τα οποία εξετάζονται. Είναι το ενδεχόμενο της εγκληματικής πράξης, η οποία ήδη είπα ότι δεν έχουμε εμφανή σημεία, διότι μία εγκληματική πράξη ή τοποθέτηση κάποιου μηχανισμού σίγουρα θα αφήσει κατάλοιπα και σίγουρα θα είχαμε κάποια εμφανή σημεία. Παρ' όλα αυτά θα προχωρήσουμε με τις έρευνες, όπως σας είπα προηγουμένως, στις επιστημονικές. Αλλά έχουμε ήδη αναλύσει τη σκηνή της πυρκαγιάς βάσει των ενδείξεων, των πυροσβεστικών ενδείξεων, δηλαδή πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ποιαν κατεύθυνση πήρε, ποιαν ένταση είχε η πυρκαγιά, από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά. Άρα όλα αυτά μαζί με κάποια άλλα φαινόμενα τα οποία πιθανόν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια ανέναξης μιας πυρκαγιάς και εξέλιξης, είναι όλα επιτάπητος και ερευνούνται όλα τα ενδεχόμενα. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε, κύριε Κετή, χθες έχει διευκρινιστεί? Δηλαδή αν έγινε πρώτα η έκρηξη και μετά ξέσπασε η φωτιά, ή το αντίθετο? Κοιτάξτε, αυτό θα διευκρινιστεί όταν έχουμε και το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μία έκρηξη δεν μπορεί να προκληθεί καθ' αυτόν από κάποιο μηχανισμό, αλλά μπορεί να προκληθεί και από κάποια φαινόμενα τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, αναπτύσσει μία πυρκαγιά. Δηλαδή, μία βραδέως καύσης πυρκαγιάς που φαίνεται έτσι να έχει ξεκινήσει από το χώρο αποχωρητηρίων, μάλλον εκεί καταλήγουμε. Μία βραδέως καύσης πυρκαγιά μπορεί να παράξει αρκετά θερμά αέρια, εξαιρετικά εκρηκτικά, τα οποία συγκεντρώνουν στα ανώτερα στρώματα της οροφής, ειδικά όταν υπάρχουν κουφώματα, ειδικά όταν υπάρχουν ψευδοτάβανα, μπορεί να συσσωρευτούν εκεί και κάτω από κάποιες συνθήκες, ευνοϊκές συνθήκες, μπορεί να αναπτυχθεί ένα φαινόμενο της βίαιης έκρηξης και ανάφλεξης και βίαιης έκρηξης αυτών των εκρηκτικών αερίων που μαζεύονται κατά την βραδέως καύσης πυρκαγιάς,
με έκρηξη την οποία μπορεί να φτάνει την έκρηξη την οποία ήδη είχαμε δει στο επεισόδιο. Επίσης μπορεί να αναπτυχθεί ένα άλλο φαινόμενο. Αυτό είναι το gas ignition. Μπορεί να αναπτυχθεί έναν backdrop, ας πούμε, που με κάποιες με ιδανικές συνθήκες, ιδανική διοχέτευση εξωτερικού αέρα από συγκεκριμένα άνοιγμα μπορεί να διοχετεύσει με οξυγόνο βία την πυρκαγιά και πάλι να υπάρξει μια κρίση. Άρα εδώ είναι που καταλήγουμε ότι πρέπει να καθαρίσει το θέμα όσον αφορά την επιστημονική εξέταση και εκείνο θα μας δώσει την κατεύθυνση για να βγάλουμε ένα ακριβές συμπέρασμα. Μάλιστα. Κύριε Γετή, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μάριος Καμιναρίδης μαζί μας, πολιτικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφαρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έβαλε πλώρη για το Μαρόκο το γεωτρύπανο της ΕΝΗ, το ΣΑΕΠΕ με 12.000. Βεβαίως έφυγε από την Κύπρο το γεωτρύπανο της ΕΝΗ. Λίγο πριν τα μεσανύχτα άρχισε να ταξιδεύει για το μεγάλο ταξίδι προς το Μαρόκο. Το γεωτρύπανο της ιταλικής εταιρείας ΕΝΗ ΣΑΕΠΕ με 12.000, όπου παραμένει τελευταίες μέρες σε στάση αναμονής 17 ναυτικά μίλια νότιο-αναλυτικά του λιμανιού της Λεμεσού. Το γεωτρύπανο της ΕΝΗ, Στέφανη, έγινε φωτοεκφόρτωσης, εξοπλισμό, εκεί που φαίνεται ότι και το εξοπλισμό που είχαν ήδη φωτοβεί πάνω πριν να ταξιδέψει για το Καλυψό και μάλιστα και για το στόχο Σουπιά. Μέσω των τριών υποστηρικτών σκαφών, το οποίο συνοδεύεται το ΣΑΙΠΕΝ 12.000, Στέφανη. Και να πούμε, Μάρια, ότι τώρα η προσοχή όλων στρέφεται στο τεμάχιο Αφροδίτη. Ναι, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με την Αίγυπτο, όπου θα καθορίζει το πλαίσιο για την υποφαλάσσιο αγώς Κύπρου-Αιγύπτου, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Λακκοτρίπης. Ο κύριος Λακκοτρίπης σημείωσε ότι η συμφωνία θα τεχεί επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος στο εμπορικό κομμάτι. Βεβαίως, ο κύριος Λακκοτρίπης αποκάλυψε ότι οι εταιρείες που εμπλέκονται στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προγραμματίσουν επενδύσεις. Και μάλιστα να αναφέρω ότι σε αυτό το σημείο ο Υπουργός Ενέργειας αποκάλυψε επίσης ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις εντός της ΑΟΣ που θα βρούσουν επεφήμιση της συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες εταιρείες με στόχο την περαιτέρω φοράκιση του εφιστάμενου πλαίσιου. Στέφανη. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα κομματικά, Μάριε. Φαίνεται ότι ψάχνουν ηγέτη οι διαγραφέντες στο Δίκο για το νέο κόμμα που ακούγεται ότι θα συσταθεί, ενώ μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να λύσει την σιωπή του ο κύριος Καρογιάν. Ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να λύσει η σιωπή του ο πρώην πρόεδρος του Δίκο και τέλος πρόεδρος πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κύριος Μάριος Καρογιάν, μιλώντας για τα όσα τεκταίνονται στο τελευταίο διάστημα στο Δίκο. Ο ίδιος μετά από την παραπομπή του στο πειθαρχικό είχε προετοιμάσει τα ΜΟΜΟΕ πώς θα μετά τις εκλογές θα τοποθετήσει και θα αναδώσει αναφορά σε όλες τις καταγγελίες εναντίον του και πλέον φαίνεται ότι και η ομάδα υποστηριχτών του κυρίου Μάριου Καρογιάν αναμένουν να δουν μεταπροσοχής κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε την Παρασκευή μια δημοσιογραφική διάσκεψη από τον κύριο Μάριο Καρογιάν. Στέφανη. Μάλιστα. Μάρια Καμιναρίδη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Εμείς συνεχίζουμε με την Μαρίσα Βράμα και την Λάρνακα. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων προχώρησε σε προκήρυξη προσφορών, Μαρίσα, για δύο αντλιοστάσεων βρύων υδάτων. Ακριβώς, Στέφανη, σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας προχώρησε στην προκήρυξη προσφορών για κατασκευή των αντλιοστασίων ομβρίων υδάτων S8 και S9, την εγκατάσταση αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων και άλλων συναφών εργασιών.
Πρόκειται να πούμε για δύο αντιλοστάσια που αφορούν την απορροή των ομβρίων υδάτων από τις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα πλημμυρών και συγκεκριμένα την περιοχή Παναγούλη Τερψιχώρης για το αντιλοστάσιο S8 και την ευρύτερη περιοχή Μητρόπολης Χρυσοπολιτήσης για το αντιλοστάσιο S9. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω έργων, αναμένεται ότι θα ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πλημμυρών στις πιο πάνω περιοχές, Στέφανη. Mm-hmm. Τώρα, Μαρίσα, στην Λάρνακα λειτουργεί από τις 10 Φεβρουαρίου το τρίτο πρακτήριο ΕΝΗ. Ακριβώς από τις 10 Φεβρουαρίου λειτουργεί στην πόλη το τρίτο πρακτήριο Παγκυπρίος με την ονομασία ΕΝΗ. Πρόκειται για το πρώην πρακτήριο Egypt στο δρόμο Δεκέγια στη Λάρνακα υπό την διεύθυνση του κ. Σταύρου Παπαντονίου. Το νέο εξυγχρονισμένο πρακτήριο ΕΝΗ προσφέρει καύσιμα κίνησης, διανομή πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα υψηλά ποιότητας λιπαντικά ΕΝΗ. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο λαδιού, μέτρηση πίεσης ελαστικών, μοντέρνα εγκατάσταση πλήρης αυτοκινήτων και καταστήματα. Για τα καταστήματα ΕΝΗ. Η αναβάθμιση, να πούμε ότι βασίζεται στα νέα πρότυπα εμφάνιση τη ΕΝΗ διεθνώς στη λιανική αγορά, Στέφανη. Mm-hmm. Και να πάμε και στην συγκέντρωση, Μαρίσα, για τις δεξαμένες πετρελαίων. Ακριβώς, Στέφανη, να πούμε ότι 1η Μαρτίου, 5η ώρα 6 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, όπου όλοι οι δημότες καλούνται να δώσουν το παρόν τους εκεί για να πούν τις απόψεις τους και να εκφέρουν τις δικές τους γνώμες πάνω στο ζήτημα των πετρελαιοδεξαμενών, Στέφανη. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι δημότες να δώσουν το παρόν τους. Μάλιστα. Μαρίσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μαζί μας τώρα είναι η Στάλο Θεοδωρού από το Φαμακούστα News, εκεί στην Ελεύθερη Επαρχία Αμοχώς του. Στάλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδες, με συγχωρείτε, σε 59χρονη για διαρρήξεις. Στάλο. Μάλιστα, Στέφανη, οι χειροπέδες σε 59χρονη πέρασε η αστυνομία για υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής και διάρρηξης αποθήκης κλοπής, η οποία διαπράχθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στην επαρχία Αμοχώστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την οικία 63χρονου κλάπηκε ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 500 ευρώ, ενώ από αποθήκη κλάπηκαν αντικείμενα μικρής αξίας. Εναντίον της 59χρονης προέκυψε μαρτυρία με αποτέλεσμα τη σύλληψή της. Σε έρευνα που ακολούθησε βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία της 59χρονης, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε το πιο πάνω κινητό τηλέφωνο που είχε κλαπεί και ένα αντικείμενο που μοιάζει με αντικείμενο που είχε κλαπεί από την αποθήκη του 63χρονου. Η 59χρονη τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Μάλιστα, να περάσουμε και στον Δήμαρχο Παραλιμνίου Στάλο, τον κύριο Πυρηλή, ο οποίος δημοσίευσε τα περιουσιακά του στοιχεία μέσω λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να αναστήσει σε δημόσια θέα πλήρη και αναλυτική κατάσταση με τα περιουσιακά στοιχεία τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του, δηλώνοντας ότι κάθε εκλεγμένο πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα οφείλει να δημοσιεύσει την κατάσταση των περιουσιακών του στοιχείων. Υπενθυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2016 ο Δήμαρχος Παραλιμνίου ήταν ίσως ο πρώτος Δήμαρχος που απέστειλε φιλεξούσια έγγραφα στο Γενικό Ελεκτή για έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή κατά την θητεία του ως Δήμαρχος τα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου και της οικογένειάς του, καλώντας μάλιστα και άλλα πολιτικά πρόσωπα να το πράξουν. Πάντως, η χθεσινή ανάστηση του Δημάρχου Παραλιμνίου ήρθε ως απάντηση στα όσα του προσάπτονται σε σημερινό δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου, με αναφορές προς το όνομά του για έρευνες του Γενικού Ελεκτή σχετικά με παρεμβάσεις στη ζώνη προστασίας και για εργασίες που έγιναν στις παραλίες, αλλά και για καταγγελίες που αφορούν ενέργειες ή παραλήψεις που σχετίζονται με έργα μέσω των οποίων απέκτησε πρόσβαση σε τεμάχιο που αγόρασε, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα. Στάλο, να περάσουμε τώρα και στην διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στον Δήμο Παραλιμνίου για το πρόγραμμα Μοσαϊκό Πολιτισμών. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Παραλιμνίου η τελική διάσκεψη για την παρουσίαση του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος των Δήμων της Ελεύθερης Αμοχώστου Μοσαϊκό Πολιτισμών. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο μέσω των ποικίλων δράσεων την ένταξη στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό της επαρχίας Αμοχώστου των υπηκών τρίτων χωρών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Τελικός δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Δήμος Παραλιμνίου με εταίρους στους Δήμους Σωτήρας, Δερίνιας και Αγίας Νάπας.
Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 126.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ μέσω διαφόρων δράσεων όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες κοινωνικοποίησης και κατάρτισης, επιδιώκεται η ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών στο κοινωνικό σύνολο της επαρχίας Αμοχώστου. Και να κλείσουμε στάλλο με μια είδηση που μας έρχεται από το Φρέναρος, καθώς μαθητές έφτιαξαν κυπριακό μπραντς σε τουρίστες. Μια διαφορετική αποστολή είχαν χθες οι μαθητές της Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου. Συγκεκριμένα, μαθητές του κλάδου ξενοδοχειακών επιστημιστικών τεχνών του κλάδου εφαρμοσμένων τεχνών της Τεχνικής Σχολής Παραλιμνίου, οι οποίοι συμμετέχουν στη δράση Πολιτιστική Κληρονομιά 2018, είχαν ως αποστολή να φτιάξουν κυπριακό μπραντς σε τουρίστες, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Μουσείο Μίλη Χατζηγιώργη στο Φρέναρος. Οι ξένοι τουρίστες επισκέπτονται πολύ συχνά το σπουδαίο από άποψη διατήρησης της ιστορίας της αλευροποιίας βιωματικό μουσείο των Μήλων Χατζηγιώργη στα πλαίσια του προγράμματος βιωματικού χειμερινού τουρισμού της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμοχώστου, Endless-An. Αυτή τη φορά λοιπόν οι μελλοντικοί μάγειρες από την επαρχία Αμοχώστου δημιούργησαν και προσέφεραν στους ξένους επισκέπτες γεύσεις από την κυπριακή γαστρονομική παράδοση καθώς και ενημερωτικό υλικό για την κυπριακή κληρονομιά. Στέφανη. Σταλλο Θεοδόρου, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τη συνέχεια περνάμε στην πρόγνωση για τον καιρό. Ο κύριος Παναγιώτης Γεωργίου είναι μαζί μας σήμερα από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Τι να αναμένουμε, ότι θα συνεχιστεί το χειμερινό σκηνικό? Αναμένεται μερικός συννεφιασμένος καιρός για σήμερα, απόψε και αύριο. Ενδέχεται να έχουμε κάποια μεμονωμένη βροχή, ασθενή βροχή. Φυσικά όχι τα φαινόμενα που είχαμε τις περασμένες μέρες. Ναι. Ασθενής, μεμονωμένη βροχή. Mm-hmm. Μέχρι και αύριο, όπως σας είπα. Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο μερικός συννεφιασμένος καιρός με νεφώσεις στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα χωρίς να αναμένεται κάποια βροχή. Μάλιστα, οι θερμοκρασίες. Όσον αφορά θερμοκρασίες, μιλούμε ότι θα παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο στα ίδια επίπεδα, mm-hmm. περίπου 18-19 βαθμοί, 2 βαθμοί περίπου παραπάνω από το μέσες. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να δούμε και τις κάρτες με τις θερμοκρασίες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αθήνα 16 με 9, Θεσσαλονίκη 6 με μείον 1 βαθμό, Λονδίνο 2 με μείον 4, Βρυξέλλες 1 βαθμός με μείον 8, Παρίσι 0 με μείον 7, Ρώμη 4 με μείον 9, Μόσχα μείον 13 με μείον 24 βαθμοί, Βουκουρέστι μείον 8 με μείον 13, Βερολίνο μείον 2 με μείον 12 και Μαδρίτη 6 με 3. Και πάμε αμέσως τώρα στην Αθήνα και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Δεκτή έκανε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την παρέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος μάλιστα, Γιώργο, επικαλέστηκε λόγους ευθυξίας μετά την παρέτηση της σύζυγου του. Ακριβώς, Στέφανη, την παρέτηση του έβαλε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου λίγες ώρες μετά την παρέτηση της σύζυγου του Ράνιας Αντωνοπούλου από την θέση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ενέργεια αυτή έρχεται, Στέφανη, μετά την αποκάλυψη ότι η κυρία Αντωνοπούλου λάμβανε επιδότηση ενοικίου ύψους 1.000 ευρώ για κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, τη στιγμή που η ίδια και ο σύζυγός της θεωρούνταν οι πιο πλούσιοι υπουργοί της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο κ. Παπαδημητρίου επικαλέστηκε, όπως είπε, και λόγους για την παραίτησή του. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι καταργείται η διάταξη που έδινε το δικαίωμα
σε έξω κοινοβουλευτικά μέλη της κυβέρνησης να λαμβάνουν επίδομα επιδότηση ενοικίου, ενώ και η ίδια η κυρία Αντωνοπούλου τόνισε ότι ξεκίνησε τις διαδικασίες επιστροφής των χρημάτων. Τέλος, Στέφανη, να πούμε πως σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, εξετάζει το ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Στέφανη. Να περάσουμε τώρα, Γιώργο, στο νεκρό βρέφος, το οποίο βρέθηκε μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Πετρούπολης. Αποτροπιασμό προκαλεί, Στέφανη, ιστορία που αποκαλύφθηκε χθες στην Πετρούπολη, όταν ένας αράκοσιλέκτης, ψάχνοντας μέσα σε κάδο απορριμμάτων, βρήκε βρέφος πυλιγμένο σε ένα φεντόνι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βρέφος, το οποίο είχε ακούμπει τον παλιολόρο στο σώμα του, είχε στο στόμα του χαρτοπετσέτες, πιθανόν για να μην ακούγεται το κλάμα του και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Αυτή την ώρα αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή, ενώ η αστυνομία εξετάζει τις κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του απάνθρωπου δράστη. Στέφανη. Τώρα, είχαμε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα γραφεία της Μαρέβα Μητσοτάκη, Γιώργο, από τη σύμπραξη αμετανόητων αναρχικών. Με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα σύμπραξη αμετανόητων αναρχικών ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό με καζάκια στην επιχείρηση της σύζυγου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Μαρέβα Μητσοτάκη πριν από λίγες μέρες στην περιοχή του Ξηρή. Επιπλέον, Στέφανη, η αναρχική ομάδα ανέλαβε και την ευθύνη της επίθεσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ, σε δύο αυτοκίνητα στο Περιστέρι και σε ένα ακόμη διπλωματικό αυτοκίνητο στον Νέο Κόσμο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επιθετικής αναρχικής αλληλεγγύης στον Κωνσταντίνο Γιαχτζόγλου, ενώ εκφράζεται συμπαράσταση και σε εναρχικούς κρατούμενους σε Ιταλία και Χιλή. Στέφανη. Πάμε τώρα και στην νέα κόντρα που ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση της Νοβάρτης με αφορμή σχόλια του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Ακριβώς, Στέφανη, έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Σύμφωνα με την Νέα Δημοκρατία, ο κ. Πάιατ τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα του FBI που να αφορά Έλληνες πολιτικούς για την υπόθεση Νοβάρτης. Αμέσως μετά, κυβερνητικοί και ανέφεραν ότι ο πρέσβης ουδέποτε αναφέρθηκε στο εάν υπάρχουν ή όχι Έλληνες πολιτικοί στις έρευνες του FBI, καθώς έτσι ο Έλληνας δεν θα μπορούσε να τοποθετηθεί όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της υπόθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε αμέσως μετά ανακοίνωση για το ζήτημα, λέγοντας ότι αποτελεί θράσος αυτής της κυβέρνησης να αμφισβητεί τα λεγόμενα του κ. Πάιατ. Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται, Γιώργο. Τουρκικά κατασκοπευτικά παραβίασαν 32 φορές τον εναέριο χώρο στο Αιγαίο. Ακριβώς. Οι 32 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη σε βορειοανατολικό κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, συνεχίζοντας έτσι τις προκλήσεις. Συγκεκριμένα, Στέφανη, τα δύο τουρκικά αεροσκάφη τύπου CN-235 κατασκοπευτικά εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ προέβησαν και σε δύο παραβιάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας και τα τουριστικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και ανακαιρδίστηκαν. Στέφανη. Γιώργο Φωκένες, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για τη συνέχεια περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Η Γαβριέλα Θεοφάνους είναι μαζί μας για να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Γαβριέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Άμεση καταπαύση του πυρός στην Ανατολική Γκούτα ζήτησε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προγραμματίστηκε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από όλα τα μέρη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για άμεση και χειρία. Κάντε ησυχία όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν σκοτώνονται. Στο προάστιο της Δαμασκού, εκατοντάδες πολίτες γίνονται θύματα του πολέμου και οι συγκρούσεις γίνονται μέρα με τη μέρα πιο βιαίες. Την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Γκούτα ζήτησε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Να αρχίσει η εκεχηρία το συντομότερο δυνατό γιατί είναι επίγον ζήτημα. Κάθε ένα λεπτό που περνάει και εμείς καθυστερούμε, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα παιδιά, οι γυναίκες και συνολικά η ανθρωπιστική κρίση χειροτερεύει.
είπε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνη. Τα θύματα αυξάνονται παρόλο που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε το Σάββατο απόφαση με την οποία ζητεί να τεθεί σε ισχύ άμεσα κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη τη Συρία για ένα μήνα. Την εφαρμογή και χειρία στην Ανατολική Γούτα που θα διαρκέσει 5 ώρες πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας. Η Μόσχα έχει σχεδιάσει διάδρομο διαφυγής για όσους έχουν εγκλωβιστεί στην Γούτα. Την εφαρμογή και χειρία στην Ανατολική Γούτα που θα διαρκέσει 5 ώρες πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σόιγκου. Η Μόσχα έχει σχεδιάσει διάδρομο διαφυγής για όσους έχουν εγκλωβιστεί στη Γούτα, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν σε άλλα προάστια της Δαμασκού. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της έχει προτρέψει τη Μόσχα να φροντίσει να σταματήσουν οι αλλεπάλληλες επιθέσεις και να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την οποία ζητήθηκε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις τελευταίες 8 ημέρες έχουν σκοτωθεί στην Ανατολική Γούτα τουλάχιστον 560 άνθρωποι. Παρά τις εκκλήσεις για εφαρμογή της ανθρωπιστικής εκεχηρίας σε όλη τη Συρία, οι τουρκικές επιχειρήσεις μπαίνουν στην 5η εβδομάδα στην Αφρίν. Για νέα μάχη δηλώνει πως ετοιμάζεται η Άγκυρα στην περιφέρεια Αφρίν της Βορειοανατολικής Συρίας, όπου αναπτύσσονται ειδικές δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας κατά Κούρδων πολιτοφυλάκων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Προέδρων Γαλλίας και Τουρκίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του πως η ανθρωπιστική εκεχηρία δεν αφορά μόνο την Ανατολική Γούτα, αλλά όλη τη Συρία. Διέκρινα με σαφήνεια τις ευαισθησίες του κυρίου Μακρόν σχετικά με το θέμα και κατανοώ τα σχόλιά του αναφορικά με την δυσφορία του. Θα παρακολουθήσουμε το ζήτημα μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να μπει τέλος στη φρικαλαιότητα στην Ανατολική Γούτα το συντομότερο δυνατό, σχολίασε ο Ταγί Περντογάν. Η τουρκική εκστρατεία κατά των Κούρδων στην Αφρίν έχει εισέλθει στην 5η εβδομάδα της παρά τις συνεχιζόμενες εκκλήσεις από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο διπλωματικών προσπαθειών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ιβ Λεντριάν, μεταβαίνει στη Ρωσία σε αναζήτηση τρόπων επιβολής της εκεχηρίας. Αναμένεται να παρουσιάσει πρωτοβουλία Βρετανίας, Γαλλίας, Ιορδανίας και Ηνωμένων Πολιτειών που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Η πρώην Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Καλού Κόμματος μιλά για την επιχείρηση κλάδος ελαία που διεξάγεται στο Αφρίν. Η Τουρκάλα πολιτικός που προέρχεται από το Εθνικιστικό Κόμμα ασκεί δρυμία κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Μεράλα Ξενέρ, πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας και επικεφαλής του Καλού Κόμματος, μιλά στο Euronews για την επιχείρηση κλάδος ελέας που διεξάγεται στο Αφρίν στα σύνορα με τη Συρία. Η Τουρκάλα πολιτικός που προέρχεται από το Εθνικιστικό Κόμμα και έχει αποκτήσει το προσωνύμιο Ηλίκαινα ασκεί δρυμία κριτική στην πολιτική που ακολουθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δυστυχώς η Τουρκία είναι πλέον μια χώρα που δεν υπάρχει διάλογος ούτε για την εξωτερική πολιτική, στο κοινοβούλιο ή δημόσιος διάλογος. Η εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται από τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν και εξαιτίας αυτού υπάρχουν συνέπειες. Σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο Συριακό στρατό, έχουμε ξεκινήσει μια καθυστερημένη επιχείρηση στο Αφρίν, η οποία στοχεύει στην παροχή ασφάλειας για την Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν λέγεται πόλεμος. Ξεκινήσαμε μια επιχείρηση. Ως εκ τούτου πρόκειται για μια νόμιμη διαδικασία. Ο ίδιος Ερντογάν έχει πει ότι πρέπει να γίνει κάτι και θα γίνει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελεύθερος Συριακός στρατός εμφανίζεται με την όψη του φύλου. Σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, αλλά και την εξωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά όμως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και το Ιράν, καθώς και η πολιτική που διαμορφώνεται μόνο από τον ηγέτη του κυβερνώντος ΑΚΕΠΕ. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının yürüttüğü όλες αυτές οι κινήσεις καθιστούν ανενεργό ακόμη και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι δεν έχουμε τα μέσα να πούμε ναι ή όχι. Κυρία Ξενέρ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
σε θάνατο διαπαχωνισμού καταδίκασε δικαστήριο της Βαγδάτης 16 γυναίκες από την Τουρκία για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Ισλαμικού κράτους. Σε θάνατο διαπαχωνισμού καταδίκασε δικαστήριο της Βαγδάτης 16 γυναίκες από την Τουρκία για συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του ΙΚΙΛ. Οι καταδικαστήσεις που έχουν δικαίωμα έφεσης κρίθηκαν ένοχες μετά την παραδοχή τους ότι αφού παντρεύτηκαν τζιχαντιστές, είτε τους παρήχαν επιμελητιακή υποστήριξη, είτε τους βοήθησαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Περισσότερες από 1.300 γυναίκες έχουν ή πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της Ιρακινής δικαιοσύνης με το ίδιο κατηγορητήριο. Τα σχέδια του Εργατικού Κόμματος για την επόμενη μέρα του Brexit παρουσίασε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Ξεκίνησε λέγοντας ότι το κόμμα του ήταν εκείνο που είχε ζητήσει να ισχύσει τελωνιακή σχέση στη διάρκεια μεταβατικής περίοδου. Τα σχέδια του Εργατικού Κόμματος για την επόμενη μέρα του Brexit παρουσίασε ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Ξεκίνησε λέγοντας ότι το κόμμα του ήταν εκείνο που είχε ζητήσει να ισχύσει τελωνιακή σχέση στη διάρκεια μεταβατικής περίοδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μεταβατική περίοδο που προτάθηκε από τους εργατικούς αρχικά, το Εργατικό Κόμμα θα αναζητήσει να παραμείνει στην τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά. Αυτό σημαίνει ότι θα συμμορφωνόμαστε με τους υφιστάμενους κανόνες και των δύο στη μεταβατική περίοδο. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν έκανε στροφή 180 μοιρών από τα όσα υποστήριζε στις περσινές εκλογές και τώρα θέλει μια μόνιμη τελωνιακή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργατικοί αναζητούν μια νέα διαπραγμάτευση τελωνιακής ένωσης ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν δασμοί στην Ευρώπη και να συμβάλλει στην αποφυγή σκληρών συνόρων στην Βόρεια Ιρλανδία. Κατηγόρησε επίσης το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας ότι δεν έχει κανένα οικονομικό σχέδιο για τη χώρα μετά τον Brexit και πως οι εργατικοί θα τοποθετήσουν πρώτα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Με μόλις 27 από τους συνολικά 975 συνέδρους να καταψηφίζουν, τα στελέχη του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ενέκριναν τη συμφωνία για τον μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στην ομιλία της είχε ζητήσει από τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν τις επιλογές της. Με μόλις 27 από τους συνολικά 975 συνέδρους να καταψηφίζουν, τα στελέχη του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ενέκριναν τη συμφωνία για τον μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στην ομιλία της είχε ζητήσει από τα μέλη του κόμματος να στηρίξουν τις επιλογές της. Θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού μεγάλου συνασπισμού. Οι φιλοδοξίες της πλειοψηφίας των πολιτών στη χώρα, αλλά και πολύ μακρύτερα από τα γερμανικά σύνορα, είναι ξεκάθαρες. Βρίσκεται στα χέρια μας και θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κρατήσουμε τη μοίρα της Ευρώπης και της Γερμανίας στα δικά μας χέρια ή αν θα την παραδώσουμε στα χέρια των άλλων. Θέλουμε να έχουμε τη μοίρα μας στα δικά μας χέρια και όχι στα χέρια των άλλων. Στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ φρόντισε να τοποθετήσει τους πλέον σφοδρούς από τους εσωκομματικούς της επικριτές, όπως το Γεν Σπαν στη θέση του Υπουργού Υγείας. Το μόνο που απομένει πλέον για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το μεγάλο συνασπισμό είναι η έγκριση από τις 464.000 στελέχη των σοσιαλδημοκρατών που θα ψηφίσουν σε μια ανοιχτή διαδικασία στις 4 Μαρτίου. Η Σερβία είναι μία από τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που μαζί με το Μαυροβούνιο βρίσκονται στην πιο πλεονεκτική θέση στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορέσει ενδεχομένως να γίνει μέλος της Ένωσης το 2025. Η Σερβία είναι μία από τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που μαζί με το Μαυροβούνιο βρίσκονται στην πιο πλεονεκτική θέση στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ένωσης το 2025. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, που περιοδεύει αυτό το διάστημα στις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ξεκαθάρισε πως αυτό δεν είναι μια απλή υπόσχεση, αλλά είναι προοπτική για τη Σερβία. Ωστόσο, εμπόδιο θεωρείται η μη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη που δεν έχουν επιλύσει τις εδαφικές τους διαφορές μεταξύ τους. Οι διμερείς διαφωνίες δεν μπορούν να μεταφερθούν εντός της Ένωσης. Θα θέλαμε τέτοιου είδους προβλήματα να έχουν επιληθεί πριν δοθεί η ημερομηνία ένταξης. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι απαιτείται ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Σερβία και το Κόσοβο πρέπει να βρουν τη λύση.
Είναι σημαντικό να βρεθεί ένα συμβιβασμό με του Αλβανού, ώστε να επιληθεί ιστορικά το θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο από πολέμου και συγκρούσει. Για να υπάρξει ένα άξονα βορρά-νότου στα Δυτικά Βαλκάνια που θα σημάνει φιλία ανάμεσα σε δύο από τα πιο πλούσια έθνη. Τη μυστηριώδη δολοφονία δημοσιογράφου και τη φίλη του προσπαθούν να ξεχνιάσουν οι αρχέ τη Σλοβακία. Ο 27χρονο Γιάν Κουτσιάκ και η σύντροφό του Μαρτίνα εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα στο οποίο διέμειναν. Τη μυστηριώδη δολοφονία δημοσιογράφου και τη φίλη του προσπαθούν να ξεχνιάσουν οι αρχέ τη Σλοβακία. Ο 27χρονο Γιάν Κουτσιάκ και η σύντροφό του Μαρτίνα Κουσνίροβα εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν στην Πρατισλάβα. Το τελευταίο διάστημα, ο δημοσιογράφος ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς, στην οποία εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Οι πόρτες είναι σφραγισμένες από την αστυνομία. Με αυτή τη διπλή δολοφονία, η Σλοβακία μπαίνει στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι δημοσιογράφοι ρισκάρουν ακόμη και με τη ζωή τους, όταν προσπαθούν να αποκαλύψουν σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται πολιτικοί. Η τελευταία αποκάλυψη του δημοσιογράφου στον ιστότοπο στον οποίο εργαζόταν αφορούσε την αγορά υπερπολιτελού συγκροτήματος κατοικιών από επιχειρηματία, στην οποία όμως είχε εμπλακεί και γνωστός πολιτικός. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί ότι θα συμβούν στη Σλοβακία. Τη διπλή δολοφονία καταδίκασε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας. Σφοδρές χιονοθύελλες, ισχυροί άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στην Ευρώπη. Τα ακραία φαινόμενα έχουν προκαλέσει τον θάνατο 9 ανθρώπων τις τελευταίες 3 ημέρες. Το κύμα πολικού ψύχους από τη Σιβηρία επελάβνει στην Ευρώπη. Σφοδρές χιονοθύελλες, ισχυροί άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Βουλγαρία. Ο σιβηρικός αντικυκλώνας έχει προκαλέσει τον θάνατο 9 ανθρώπων τις τελευταίες 3 ημέρες. 2 νεκροί στη Γαλλία, 3 στη Λιθουανία και 4 στην Πολωνία. Στη Μόσχα η νύχτα της Κυριακής ήταν η πιο παγωμένη του εφετινού χειμώνα. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν. Ο τεράστιος αντικυκλώνας καλύπτει τη Σκανδιναβική Χερσόνησο. Είναι τόσο μεγάλος που εξαπλώνεται μέχρι την Πολωνία. Ο αντικυκλώνας αυτός έφερε το ψύχος από τη Ρωσία στην Ανατολική Ευρώπη. Στην Κροατία, περίπου 1.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις πληγήσεις από τις σφοδρές χιονοπτώσεις περιοχές για να ανοίξουν τους δρόμους. 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στη Ρώμη το έστρωσε για πρώτη φορά μετά το 2012. Τα σχολεία έμειναν κλειστά, ενώ δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις. Τα παιδιά πάντως βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και έχουμε μαζί μας τώρα τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να μου σχολιάσετε την νέα προκλητική ενέργεια στην οποία προχώρησαν άγνωστοι στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα στον πενταδάχτυλο, φαντάζομαι το έχετε δει. Γνωρίζω. Το σχόλιο σας για αυτή την ενέργεια. Πιστεύω πως αυτή η ενέργεια δεν θα πρέπει να έχει γίνει αναγνία του κατοχικού καθεστώτος και του αρχηγού στρατού. Το θεωρώ πάρα πολύ απίθανο, αν όχι δύσκολο. Είναι ακόμα μια προκλητική ενέργεια η οποία γίνεται από το κατοχικό καθεστώς ή με τη συνδρομή του κατοχικού καθεστώτος και επιχειρεί να προκαλέσει ένα πρόσθετο εκβιασμό προς την Κυπριακή Δημοκρατία όπως όλους τους άλλους τους οποίους βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και εδώ ακριβώς είναι που, όπως πολλές φορές έχουμε πει, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει συντεταγμένα και προσεκτικά να απαντήσει σε αυτές τις προκλήσεις με τρόπο που να κατανοήσει το κατοχικό καθεστώς ότι οι ενέργειες του αυτές δεν παίρνουν απαρατήρητες και ότι οι ενέργειες του αυτές θα έχουν κόστος. Το βλέπουμε τώρα με λέιζερ, μάλιστα, δίπλα από την φωταγωγημένη σημαία. Και οι άγνωστοι, θα λέγαμε, δεν είναι καθόλου άγνωστοι. Είναι γνωστοί άγνωστοι. Ακριβώς. Λοιπόν, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό,
Αρχικά είχαμε επικριθεί από πάρα πολλούς. Σήμερα όλο και περισσότεροι πια κατανοούν ότι αυτές οι θέσεις που έχουμε προβάλλει ότι είναι σωστές και ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν. Και συγκεκριμένα οι πολλές συνέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς της Κυπριακής Κυβέρνησης, όπως έχουμε πει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην τελευταία σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αλλά και στις κατηδίαν συναντήσεις, ότι αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να είναι προσεκτικά διαμορφωμένες, σχεδιασμένες και θα πρέπει να παρουσιάζουν μία αναβαθμισμένη κλιμάκωση για ευνόητους λόγους. Μπορούμε να πούμε ότι οι δύο πρώτες ενέργειες που θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, η πρώτη είναι να υπάρξει ανάκληση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των εκπροσώπων του κατοχικού καθεστώτος. Είναι αδιανόητο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για την απόσχηση από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίοι προκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, την ίδια στιγμή να κατέχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαβατήριο, το οποίο να χρησιμοποιούν για να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να απολαμβάνουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα δικαιώματα τα οποία ήδη τα αποστερούν από τους νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους εκτοπιστέντες. Το δεύτερο, με αφορμή και την δήλωση την οποία έκανε προ μερικών ημερών η εκπρόσωπος των Τουρκοκυπρίων στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, όπου στην ουσία στην προσπάθεια συγκάλυψης του τεράστιου εγκλήματος που διεπράχθη σε βάρος των αγνοουμένων του 1974, ένας μεγάλος αριθμός οστών από τους αγνοούμενους ασιώτες μεταφέρθηκε σε μια περιοχή κοντά στο Δίκομο για σκοπούς απόκρυψης και συγκάλυψης και σε αυτή την περιοχή με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, έχει γίνει τοπιοτέχνηση του χώρου, πάρκα, δρόμοι και τα υπόλοιπα για να μπορούν να συγκαλυφθούν. Άρα λοιπόν είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία η Κυπριακή κυβέρνηση ακριβώς να θέσει ξανά επιτάπητος το θέμα ότι πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση του κατοχικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν προχωρούμε άμεσα σε αυτές τις ενέργειες, κύριε Σιζόπουλε? Στεφάνη μου, δεν είμαι εγώ που θα απαντήσω σε αυτό. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει η αρμόδια κυβέρνηση που έχει την ευθύνη να χειριστεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς από την δική μας την πλευρά οφείλουμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις και δεν είναι μόνο αυτές οι προτάσεις που έχουν καταθέσει. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που καταθέσαμε και οι οποίες πιστεύω ότι πρέπει να υλοποιηθούν. Και για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν είμαστε εμείς που καταθέσαμε την πρόταση για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Μπορεί παλαιότερα να είχαμε πει ότι δεν έπρεπε να ανοίξουν οδοφράγματα, όμως υπάρχει άλλος τρόπος διαχείρισης χωρίς να εκτεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι ενέργειες μας να είναι τέτοιες, οι οποίες αφενός μεν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πρέπει να εκτίθεται, αλλά από την άλλη πρέπει να επιφέρουν αυτές οι ενέργειες πολιτικό και οικονομικό κόστος στο ψευδοκράτος. Γιατί όμως να εκτεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν από την άτυπη σύνοδο κορυφής της περασμένης Παρασκευής είδαμε ότι έχουν καταδικάσει όλες τις ενέργειες τις παράνομες αυτές τις Τουρκίες, όμως δεν είδαμε να λαμβάνονται και μέτρα ουσιαστικά, ούτε και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας? Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή υπάρχουν συγκρούμενα συμφέροντα, υπάρχουν συγκεκριμένα εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που δεν θα ήθελαν αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν με αυτή την ενέργεια. Βλέπετε ότι ενώ στην περίπτωση της Ρωσίας προχώρησαν σε κυρώσεις, στην περίπτωση της Τουρκίας που κατέχει από το 1974 το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν τα ίδια. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε το ισχυρό μέρος αυτής της διένεξης, ούτε σε στρατιωτικό, αλλά δυστυχώς ακόμα ούτε και σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό και χρειάζονται προσεκτικοί σχεδιασμοί. Δεν πρέπει να εισχωρήσουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς οι συναισθηματισμοί, είτε από τη μια πλευρά συναισθηματισμοί, είτε από την άλλη πλευρά συναισθηματισμοί, αλλά πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, λογική και σωστή διαμόρφωση αυτών των προτάσεων. Αυτή είναι η πρότασή μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή ήταν η πρότασή μας προς το Συμβούλιο των Αρχηγών και είμαστε έτοιμοι επικοδομητικά να στηρίξουμε αυτές τις ενέργειες, γιατί ακριβώς όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, αυτό που σήμερα όλοι θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την κρατική οντότητα, την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία όμως, κύριε Πρόεδρε, πέτυχε το σκοπό της, τουλάχιστον με το γεωτρύπανο της ΕΝΗ. Το είχε ακινητοποιημένο εκεί 2 εβδομάδες, δεν έκανε τίποτα.
Και τώρα έφυγε, βάλε πλώρη για το Μαρόκο. Γι' αυτό άρα κατάφερε και... με έναν τρόπο να ανατρέψει κάποιους από τους ενεργειακούς να αναστείλει, να καθυστερήσει. Να καθυστερήσει ενδεχομένως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Και όλα αυτά είναι γιατί ακριβώς δεν λήφθησαν προληπτικά μέτρα. Ή αν λήφθησαν προληπτικά μέτρα, ποιος δεν τα γνωρίζουμε. Ποιος έπρεπε να πάρει τα μέτρα αυτά, η Κυπριακή κυβέρνηση. Θα πρέπει σίγουρα να πάρει προληπτικά μέτρα σε αυτή την περίπτωση. Στην γιατί... περίπτωση όμως του άλλου οικοπαίδου του 6 με την Total, εκεί είδαμε ότι έλαβε μέτρα και η ίδια η Γαλλία με την φρεγάτα. Ναι. Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να γίνουν, παρόλο που κάποια από αυτά δεν μπορούν να δημοσιεύονται και να δρέπονται στη δημοσιότητα για ευνοϊκούς λόγους. Εκτιμώ ότι πριν από την κατακύρωση της οποιασδήποτε αδειοδότησης ή άδειας σε οποιαδήποτε εταιρεία, προηγουμένως θα έπρεπε να υπάρξουν συμφωνίες με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται αυτές οι εταιρείες. Ότι σε περίπτωση που θα κατακυρωθεί αυτή η προσφορά και θα δοθεί άδεια στην εταιρεία σας, εσείς τι υποχρεώσεις αναλαμβάνετε για να στηρίξετε ενδεχομένως και να προστατεύσετε αυτές τις γεωτρήσεις. Γιατί όπως από την πρώτη στιγμή είχαμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι το βασικό κριτήριο για την αδειοδότηση δεν θα έπρεπε να ήταν η οικονομική παράμετρος της προσφοράς, αλλά η πολιτική διάσταση. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε να εμπλακούν και άλλες χώρες οι οποίες ενδεχομένως είναι πιο ισχυρές στρατιωτικά και που θα μπορούσαν ακριβώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Είναι γεγονός ότι η Γαλλία απέδειξε ή επέδειξε καλύτερα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δεν τυχόν το γεγονός ότι η μεν Ιταλική φρεγάδα έφτασε εις τη Λεμεσό και παρέμεινε, ενώ η Γαλλική φρεγάδα, παρά την ναύτεξη της Τουρκίας, διέσχισε το συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν προκάλεσαν τα τουρκικά πολεμικά σκάφη? Γιατί ακριβώς η Γαλλία, πέραν από το ότι είναι μια πολύ πιο ισχυρή στρατιωτική δύναμη, έχω την εντύπωση ότι τα μηνύματα που έστειλε ήταν σαφέστατα. Ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί ενδεχομένως οποιασδήποτε παρεμβάσεις και παρεμπόδιση των γεωτρήσεων της δικής της εταιρείας, της Total. Το ίδιο θα πράξουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία από την πλευρά της Κυπριακής κυβέρνησης, με το πάθημα που είχαμε με το οικόπεδο 3, να προχωρήσει πριν από την οποιανδήποτε γεώτρηση ερευνητικού χαρακτήρα, να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και όχι μόνο. Εμείς καταθέσαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά την άποψή μας, τι έπρεπε να είχε γίνει και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη αυτές οι ενέργειες, έτσι ώστε να σχεδιαστούν να είναι ακόμα καλύτερα, να εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο για να γίνουν πιο αποδοτικές, γιατί δεν διεκδικούμε το τέλειο και το αλάνθαστο, για να μπορέσουμε ακριβώς να θωρακίσουμε την περαιτέρω πορεία του ενεργειακού μας σχεδιασμού. Δημιουργείται, θεωρείται, ένα αρνητικό προηγούμενο? Η Τουρκία μέσα από αυτή την συμπεριφορά, Στέφανη, επιχειρεί ουσιαστικά να κερδίσει πάρα πολλά. Δεν είναι ένας ο στόχος της. Είναι αφενός μεν ο τερματισμός του ενεργειακού προγράμματος Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η άσκηση εκβιασμού και πίεσης, ενδεχομένως είτε να προσέλθουμε στις συνομιλίες σταματώντας τις γεωτρήσεις, είτε να αποδεχθούμε μία λύση που να βολεύει την Τουρκία για να συμμετέχει στην αξιοποίηση και στην εκμετάλλευση, ή ενδεχομένως και στον πλήρη τερματισμό των ερευνών. Το να φέρουμε το φυσικό αέριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι και αυτός ενδεχομένως ένας στόχος της? Είναι, ναι, γι' αυτό είπα προηγουμένως, μία λύση που να της δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εκμετάλλευση και στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Επίσης, ενδεχομένως στους στόχους της να είναι και να δημιουργεί συγκρίζες ζώνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να μπορεί να προωθεί τα δικά της συμφέροντα. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Αφρίν, το έχουμε μπει από την πρώτη στιγμή εμείς ως ΕΔΕΚ, βλέπω τελευταία ότι υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες, διεθνολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου από την Ελλάδα, που επιβεβαίνουν ακριβώς αυτήν την προοπτική, ότι η κακή εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στην Αφρίν, ενδεχομένως η τουρκική κυβέρνηση να θέλει είτε να στρέψει την προσοχή της κοινής νόμης κάπου αλλού εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών, είτε ενδεχομένως να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από τη Συρία ζητώντας ανταλλάγματα. Και προφανώς τα ανταλλάγματα θα τα ζητήσει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Αιγαίο.
Γι' αυτό βλέπετε ότι είναι ένας συνδυασμός προκλητικότητας η Κύπρος και το Αιγαίο. Χθες είχατε μία συνάντηση με τον πρέσβη της Ρωσίας εδώ στην Κύπρο. Ναι, ήδη από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες. Ήδη έχουμε αποστείλει επιστολή σε όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης με τα οποία έχουμε σχέση, σε κόμματα των χωρών των Βαλκανίων και της Ρωσίας, όπως είναι το Just Russia, με το οποίο έχουμε αδελφοποιηθεί, ενημερώνοντας τους ακριβώς για αυτές τις εξελίξεις και ζητώντας τη δική τους συνδρομή και τη συμπαράσταση με παρεμβάσεις και παρενέσεις προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους, ώστε να σταθούν αλληλέγγυοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και να στηρίξουν ενδεχομένως σωστές επιλογές της κυβέρνησης και του Προέδρου στις συναντήσεις που θα υπάρξουν. Και την ίδια στιγμή θα έχουμε και μία σειρά από συναντήσεις με πρεσβείες στη Λευκωσία για να μεταφέρουμε ακριβώς όχι μόνο την ενημέρωση, αλλά κυρίως και τις δικές μας τις θέσεις και τις δικές μας τις απόψεις. Είχατε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Αφρίν, τις οποίες συζητήσατε με τον Ρώσο πρέσβη? Φαίνεται ότι και οι πληροφορίες που είχε ο Ρώσος ο πρέσβης και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς από διάφορες κατευθύνσεις και διάφορες χώρες και ως επιτοπλίστων από το Λονδίνο, φαίνεται ότι συμπίπτουν, ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν βαίνουν καλώς για την τουρκική κυβέρνηση, ότι υπάρχει μια στασιμότητα των επιχειρήσεων, ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα καινούριο δεδομένο με την εμπλοκή και του Συριακού στρατού στην προστασία της συγκεκριμένης περιοχής. Γι' αυτό ακριβώς και εκτιμώ ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει ενδεχομένως μια πιθανή απαγκίστρωση από την περιοχή, διεκδικώντας ανταλλάγματα ενδεχομένως είτε από τη Ρωσία, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από τη Μεγάλη Βρετανία ή από το ΝΑΤΟ, δεν ξέρω από ποιους θα τα ζητήσει ανταλλάγματα, έτσι ώστε να απαγκιστρωθεί έχοντας και κέρδος. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός πριν από μερικές μέρες σε ευρωπαϊκή χώρα είχε δηλώσει ακριβώς ότι οι επιχειρήσεις στην Αφρίν είναι μια προσπάθεια προστασίας και ενίσχυσης των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων του ΝΑΤΟ. Ναι. Θεωρώντας ακριβώς ότι τα σύνορα της Τουρκίας είναι και σύνορα του ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια να εμπλέξει και να διασυνδέσει. Όμως δεν πήρε την έγκριση του ΝΑΤΟ ούτε του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτή την επιχείρηση, η οποία αποσκοπούσε ουσιαστικά σε ένα συγκεκριμένο στόχο, στην αποτροπή ενδεχομένως της δημιουργίας μιας αυτόνομης κουρδικής περιοχής στην Συρία με σύνορα με την Τουρκία, όπου θα μπορούσε στη συνέχεια αυτή η αυτονόμηση να επεκταθεί και στις κουρδικές περιοχές που βρίσκονται εντός της τουρκικής επικράτειας. Ξέρετε, κύριε Ζιζόπουλε, η στάση της Ρωσίας εναντί της Τουρκίας προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω τι μπορείτε να μας πείτε εσείς και από τη συνάντηση που είχατε με τον Ήταν και ένα από τα θέματα που συζητήσαμε ακριβώς χθες με τον πρέσβη της Ρωσίας, ο οποίος ουσιαστικά αυτό με βίωσε ότι από την πλευρά της Ρωσίας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσουν. Μου ξεκαθάρισε ότι αυτό που λέγεται από κάποιους ότι ενδεχομένως η Ρωσία να μην θέλει αυτοί οι σχεδιασμοί να προχωρήσουν για να μην υπάρχει μια ποσότητα φυσικού αερίου στην περιοχή που θα βοηθήσει σε μια μορφή απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο, ότι αυτό δεν ισχύει γιατί οι ποσότητες αυτές είναι μικρές και στην ουσία δεν παρενοχλούν ουσιαστικά την ρωσική προμήθεια αερίου προς την Ευρώπη. Και εξάλλου, όπως πολύ σωστά είπε, ότι ας μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή δεν είναι μόνο η Κύπρος, είναι και το Ισραήλ που έχει φυσικό αέριο, είναι και η Αίγυπτος, και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν υπάρχει ενδεχομένως οποιαδήποτε αναστολή ή εμπλοκή. Και ότι από την πλευρά της Ρωσίας όσο μπορεί να επηρεάσει την τουρκική κυβέρνηση, που ο επηρεασμός αυτός δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα μεγάλος και σημαντικός, θα το πράξει.
Να. Τώρα, πριν λίγο ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε η κυρία Σπέχαρα με τον Ακιτζή και σε δηλώσεις της είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση όπου συζητήθηκε η κατάσταση, η παρούσα κατάσταση των πραγμάτων και ότι βρισκόμαστε σε περίοδο περισυλλογής, ενώ δεν έγινε και καμία αναφορά σε σχέση με τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όταν ακούς στη διπλωματία επικοδομητική συνάντηση, να ξέρεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει, στη διπλωματία, στη διεθνή διπλωματία, υπάρχουν ορισμένοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Όταν ακούεις επικοδομητική συνάντηση, σημαίνει δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, άρα λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Ωραία, τίποτα δεν έγινε. Έρχεται όμως και ο βοηθός, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Από αυτή την επίσκεψη περιμένετε κάτι θετικό? Περισσότερο με προβληματίζει όχι οι συγκεκριμένοι ή συγκεκριμένες επισκέψεις, αλλά η στάση την οποία θα τηρήσει η Κυπριακή κυβέρνηση. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ανεξάρτητα με το μέγεθος το οποίο έχουμε ως κράτος, ανεξάρτητα με την αδυναμία την οποία διαθέτουμε σε διάφορα επίπεδα, την ίδια στιγμή έχουμε και πλεονεκτήματα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι αν δεν δώσεις το στίγμα ότι είσαι παρούσα Κυπριακή Δημοκρατία και όχι εκλειπούσα, αν δεν διεκδικήσεις με σύνεση και σε σωστό πλαίσιο τα αυτονόητα, κανένας δεν πρόκειται να σε στηρίξει και κανένας δεν πρόκειται να σου δώσει οτιδήποτε. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Θα πρέπει ο Πρόεδρος στην ουσία να ανακαλέσει την δήλωση που έκανε ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κράντ Μοντάνα. Το Κράντ Μοντάνα ήταν μια αποτυχία για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα πω ότι ήταν Βατερλό, αλλά ήταν μια αποτυχία. Άρα η συνέχιση μιας αποτυχημένης προσπάθειας ποτέ δεν πρόκειται να καταλήξει σε επιτυχία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να ξεκαθαρίσει δύο πράγματα. Ότι από εδώ και πέρα, το πρώτο που διεκδικά είναι ότι για να ξεκινήσει οποιοδήποτε διάλογος, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αποχή από εκβιαστικές και προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία. Αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η συνέχιση των συνομιλιών θα πρέπει να γίνει στο επίπεδο διεθνούς διάσκεψης για τον Κυπριακό, με τη συμμετοχή και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και επειδή κάποιοι στην Κύπρο με ψημιρούν για τη στάση της Ρωσίας, εγώ θέτω ένα ερώτημα πραγματικά. Γιατί η Ρωσία πρέπει να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία? Γιατί μας ζήτησε να της δώσουμε στρατιωτικές διευκολύσεις την ώρα της κρίσης στη Συρία, στο πρότυπο αυτών των διευκολύσεων που έχουμε δώσει στη Γερμανία και στη Γαλλία και τις το αρνηθήκαμε? Γιατί ακριβώς στην ουσία αποκλείσαμε οποιαδήποτε ρωσική εταιρεία από την εμπλοκή σε αδειοδοτήσεις τεμαχίων φυσικού αερίου? Γιατί ακριβώς, ενώ κατ' επανάληψη ζήτησε να έχει συμμετοχή στις συζητήσεις, στις συνομιλίες για τον Κυπριακό, στην ουσία την αποκλείσαμε για να παραμείνουμε προσκολλημένοι εις το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας? Γιατί λοιπόν πρέπει? Άρα αφού είναι τες, ένα πάρε δώσε. Τις δύσκολες στιγμές μας, γιατί πάντα πρέπει να ζητούμε από τη Ρωσία, από τη Γαλλία ή από την Κίνα στήριξη, όταν την ώρα που αυτοί ζητούν να εμπλακούν επικοδομητικά στη διαδικασία ενεπλήσης του Κυπριακού, εμείς τις αποκλείουμε με μια πενταμερή διάσκεψη. Και όχι με μια διεθνή διάσκεψη που θα έχουν ισότιμο ρόλο και λόγο σε αυτή. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν και πρέπει να διαχειριστούμε σωστά. Εάν θα παραμείνουμε προσκολλημένοι στο άρμα των Αμερικανών και των Βρετανών, δεν μπορούμε να ζητούμε από τους υπόλοιπους στήριξη και βοήθεια την ώρα της δυσκολίας μας και της κρίσης μας. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουμε πια να προχωρήσουμε σε άλλες κατευθύνσεις. Δεν λέω ότι θα πρέπει να σταματήσουν οποιασδήποτε σχέσεις με Μεγάλη Βρετανία ή ενδεχομένως και με Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες κατευθύνσεις είναι αυτές? Αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι οι συνομιλίες πρέπει να ξεκινήσουν σε αυτή τη σύγχρονη βάση. Ότι πρέπει να απαιτήσουμε πια να γίνει διεθνής διάσκεψη και να λυθεί πρώτα η διεθνής ψυχή του Κυπριακού και μετά να συνομιλήσουμε με τους Τουρκοκύπριους για τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης υπό την ευθύνη και την εποπτεία και του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα αναλάβει τον ρόλο του εγγυητή όσον αφορά την κατοχύρωση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα ανάμεσα στων πολιτών, χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις που να προέρχονται από εθνοτική ή θρησκευτική προέλευση.
Από τα δεδομένα μέχρι στιγμής, θα μπορούσε να ξεκινήσει, να επαναρχίσει ο διάλογος? Εμείς πιστεύουμε πως όχι. Γιατί το έχουμε μπει ξεκάθαρα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Έναρξη διαλόγου κάτω από αυτές τις συνθήκες, στην ουσία θεωρώ ότι θα είναι πια το βαντερλό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς είδατε τον Πρόεδρο στην σύσκεψη των αρχηγών? Είναι προβληματισμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν? Νομίζω ότι δεν θα ήταν σκόπι μου να μεταφέρω τους προβληματισμούς ενδεχομένως του Προέδρου ή τις επιλογές. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να μεταφέρω τις δικές μας τις απόψεις. Γιατί ο Πρόεδρος ήταν πάρα πολύ φιδωλός. Κατέθεσε κάποιες προτάσεις που του δόθηκαν για διάφορους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν. Όμως η πραγματικότητα είναι, πιστεύω, αυτό που και εμείς του υποστηρίξαμε και προτείναμε. Ότι αυτές τις προτάσεις ας τις αξιολογήσει με τους συνεργάτες του, ας τις διαμορφώσει κατάλληλα, ας τις εμπλουτίσει. Ήταν δεκτικός όμως το να ακούσει αυτό θα φανεί στην πορεία. Εγώ εκτιμώ και χαιρετίζω το γεγονός ότι ίσως ήταν η πιο στεναρή διεκδίκηση που είχε ο Πρόεδρος τα τελευταία χρόνια που είναι Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Γιατί μπορεί να πάρθει και μια απόφαση ότι η συνάντηση με την Τουρκία στη Βάρνα στις 26 του Μάρτη θα είναι υπό το πρίσμα της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Αλλά αν η Τουρκία στις 10 του Μάρτη, για παράδειγμα, τερματίσει την Ναύτεξ, γίνει η συνάντηση και στις αρχές Απριλίου εκδώσει μια καινούργια Ναύτεξ, τι σημαίνει? Άρα λοιπόν δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Αυτό είναι μεν ένα θετικό βήμα, όμως δεν είναι αρκετό. Άρα δεν χρειάζεται επανάπαυση. Και επειδή είπαμε πάρα πολλές φορές ότι το γεωγραφικό και το πολιτικό μας μέγεθος είναι μικρό και δεν μας επιτρέπει ενδεχομένως σε πιο δραστικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς από τη στιγμή που οι κίνδυνοι βρίσκονται και στον ελλαδικό χώρο, ότι θα πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος σε μια στενή πανεθνική συνεργασία. Και όταν λέμε πανεθνική συνεργασία, για μας δεν είναι μόνο συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Συνεργασία μεταξύ του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου. Να διαμορφώσουμε και εμείς τη δική μας εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία από το 1956 να έχει διαμορφώσει μία εθνική επεκτατική πολιτική σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας, σε βάρος του ελληνισμού, και εμείς τόσα χρόνια μετά, 62 τόσα χρόνια μετά, να μην έχουμε κατορθώσει να διαμορφώσουμε μία αντίστοιχη πολιτική αντιμετώπισης αυτού του επεκτατισμού. Και αυτή η πολιτική θα πρέπει ουσιαστικά να στραφεί, κατά την άποψή μας, σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο θα πρέπει να είναι η περαιτέρω ενίσχυση του γεωστρατηγικού μας ρόλου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Το δεύτερο επίπεδο είναι η συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επιφέρει μεγαλύτερο κόστος οικονομικός επί των πλήστων και πολιτικό στην Τουρκία, αξιοποιώντας και άλλες χώρες που μπορούν να συμμαχήσουν στην προοπτική αυτή. Και τέλος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έστω και αν κάποιοι μας κατηγορούν γι' αυτό, ότι θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και σε επίπεδο αριθμού και σε επίπεδο οπλισμού η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Δεν είναι δυνατόν η μία από τις εγκύτριες χώρες να έχει τις βάσεις της και να τις λειτουργεί κατά το δοκούν και όπως θέλει, η δεύτερη εγκύτρια χώρα να κατέχει το 37% και να έχει 30 και πλέον χιλιάδες στρατεύμα στην Κύπρο, και η τρίτη χώρα, η οποία εγγυήθηκε την ασφάλεια του 82% του πληθυσμού, αυτή τη στιγμή να βρίσκεται με μια υποτυπώδη στρατιωτική παρουσία. Δεν παραγνωρίζουμε τα προβλήματα. Δεν παραγνωρίζουμε την οικονομική παράμετρο. Όμως υπάρχει τρόπος να αξιοποιήσουμε την ποιότητα που διαθέτουμε. Να αξιοποιήσουμε την ομογένεια. Να αξιοποιήσουμε την νομιμότητα των κρατών μας. Να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι δεν είμαστε επεκτατικά κράτη, αλλά κράτη που προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Για να δώσουμε αυτό το ηχηρό και ισχυρό μήνυμα. Αυτή είναι η ουσία. Ανατροπή των αρνητικών δεδομένων στον βαθμό που μας επιτρέπεται και όσο το δυνατόν εξισορρόπηση του αρνητικού ισοζυγίου δυνάμεων που υπάρχει στην περιοχή. Είναι λίγο κάπως δύσκολο αυτό. Ναι, αλλά αν δεν ξεκινήσεις, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις. Και πραγματικά, ποιος μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι η γεωγραφική και πληθυσμιακή έκταση του Ισραήλ θα του έδινε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται γύρω του ως αντιπάλους. Ναι, είναι φόβος και τρόμος και κανείς να μην τολμά να τα βάλει μαζί. Άρα λοιπόν, μπορούμε αυτή τη στιγμή
να αξιοποιήσουμε την ποιοτική μας υπεροχή σε πολλά επίπεδα. Να αξιοποιήσουμε την πολιτική και τη διπλωματική μας διάσταση. Να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας. Αλλά αν δεν δείξουμε αποφασιστικότητα και αν δεν προχωρήσουμε σε σωστούς σχεδιασμούς που ο ένας να ενισχύει τον άλλο, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε, κύριε Πρόεδρε, λίγο και στα της ΕΔΕΚ. Κάνατε την πρώτη αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νομίζω την Κυριακή ήταν. Ναι, την περασμένη Κυριακή, η Κεντρική Επιτροπή. Για τις προεδρικές. Αποφασίσατε τελικά τι ήταν αυτό που πήγε λάθος, τι πήγε στραβά. Όταν χάνεις μια τέτοια εκλογική αναμέτρηση και μπορώ να πω σχετικά σε ένα περιβάλλον εκλογικά όχι απόλυτα καθαρό, όπως έχουν επιβεβαιώσει και οι εκλογολόγοι, υπήρξε μια σημαντική πρημοδότηση. Άρα λοιπόν δεν ήταν μια δημοκρατική και διαφανής διαδικασία, έστω και αν έτσι φαινόταν. Το κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει. Σίγουρα λάθη υπήρξαν. Σίγουρα υπήρξαν και παραλήψεις. Όμως η απώλεια του να περάσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος στο δεύτερο γύρο δεν ήταν αποτέλεσμα ούτε των δικών μας λαθών, ούτε των δικών μας αδυναμιών, ούτε των δικών μας παραλήψεων. Ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής πρημοδότησης που είχε ο υποψήφιος του ΑΚΕΡ από δυνάμεις που ενδεχομένως διαφωνούσαν με την ΕΔΕΚ και με το ΔΙΚΟ και ενδεχομένως από υποστηριχτές άλλων κομμάτων. Με συγκεκριμένο στόχο. Mm-hmm. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι ήδη οι εκλογολόγοι μιλούν για μια πρημοδότηση του ύψους του 5%. Δεν τυχαίνει το γεγονός ότι μιλούν ότι μέσα από τα exit polls έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι 13.000 ψηφοφόροι που στον πρώτο γύρο ψήφισαν τον Σταύρο Μαλά, στο δεύτερο γύρο ψήφισαν Νίκον Αναστασιάδη. Ναι. 13.000 είναι περίπου 4%. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς παίχτηκε αυτό το παιχνίδι. Αυτό ένα στοιχείο το οποίο επιχειρήθηκε σε μικρότερη έκταση να γίνει και το 2013 και έγινε σε μικρότερη έκταση, έγινε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση τώρα και αυτό ακριβώς πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί πια δυναμίτη στα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Σίγουρα. Τι γίνεται με το μέτωπο τώρα του ενδιάμεσου χώρου, συνεχίζεται έτσι μαζί, πορεία? Βεβαίως. Ήδη η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ την Κυριακή με έχει εξοδοτήσει να λάβω πρωτοβουλίες για να υπάρξουν καινούργιες συναντήσεις με όλους όσους υποστήριξαν την υποψηφία του Νικόλα Παπαδόπουλου, με κύριο ακριβώς στόχο η πολιτική συνεργασία στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε πριν από τις προεδρικές εκλογές να συνεχίσει, αλλά την ίδια στιγμή να διαμορφωθεί και να ισχυροποιηθεί και μια κοινοβουλευτική συνεργασία. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεργασία αυτή εντός της Βουλής αναδεικνύει πια αυτών των χώρων σε επίπεδο πια αριθμού βουλευτών στην ίδια μοίρα με τα δύο άλλα κόμματα. Έχει οπότε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η συνεργασία. Ακούγα σήμερα τον κύριο Περδίκη, ο οποίος χθες στην Επιτροπή Οικονομικών, νομίζω, ανέλαβε εκείνος να παρουσιάσει μια πρόταση της ΕΔΕΚ. Βεβαίως. Ναι. Και θα συνεχίσει. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει γιατί ακριβώς πρέπει και εμείς, όπως είπα προηγουμένως, η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της. Και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη δική μας τη δύναμη. Και θα πρέπει και εμείς να την αξιοποιούμε. Δεν είναι μόνο αρκετό να λέμε τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό εμείς να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και θα το κάνουμε. ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ, κύριε Πρόεδρε, θα χαράξουν κοινή πορεία στις ευρωεκλογές? Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το πω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ζητήματα χρειάζονται ψύχρεμη ανάλυση και λογική. Γιατί επισέρχονται πάρα πολλές παραμέτρες. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε η συνένωση αυτών των κομμάτων, ούτε ενδεχομένως η εκλογική συνεργασία από τις ευρωεκλογές ή ενδεχομένως από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ζητούμενο σήμερα είναι να υπάρξει η πολιτική και η κοινοβουλευτική συνεργασία, ούτως ώστε σε αυτή την πορεία σταδιακά να διαμορφωθούν συνθήκες ομοιογενοποίησης αυτών των δυνάμεων και αν κάποια στιγμή θα προκύψει το θέμα της συνένωσης να είναι ήδη έτοιμο φρούτο το οποίο θα έχει απόδοση. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα μία αποτυχημένη προσπάθεια αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ολέθρια. Και επειδή τουλάχιστον από την πλευρά της ΕΔΕΚ και εμένα προσωπικά,
Είμαι ίσως σήμερα από όλα αυτά τα κόμματα το μόνο στέλεχος το οποίο είχα πρωταγωνιστικό ρόλο και εμπλοκή σε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν από το 1997 και μετά για συνένωση του Δίκο, της ΕΔΕ κατά κύριο λόγο, αλλά και κάποιων άλλων μικρότερων ομάδων. Άρα λοιπόν τα λάθη του παρελθόντος, οι εμπειρίες του παρελθόντος θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά. Και όπως για πρώτη φορά η συνεργασία στις προεδρικές εκλογές έγινε με μαγικό εισαγωγικά τρόπο που κανένας δεν περίμενε ότι θα γινόταν αυτή η συνεργασία με τον τρόπο που έγινε, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς διστάμενες απόψεις, αλλά με μια ομαλότητα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είχε και ένα κοινό στόχο αυτή ακριβώς. η συνεργασία. Και να ξέρετε ότι όσο εξαρτάται από εμάς, εμείς θα λειτουργήσουμε με αυτή την υπευθυνότητα προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ, Στέφανε, για αυτή την ευκαιρία που μου έχεις δώσει να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πολύ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη θέμα από τον διεθνή χώρο και αμέσως μετά κοντά μας θα είναι ο δόκτωρο Χάρης Ζαβρίδης, πλαστικός χειρουργός, να μιλήσουμε σήμερα για την ρινοπλαστική. Μετά από 10 ημέρες, το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου έκλεισε με τον Bill Murray στο κόκκινο χαλί. Προβλήθηκαν περισσότερες από 400 ταινίες, 19 διαγωνίστηκαν για τη Χρυσή Άρκτο. Ο Γερμανός σκηνοθέτης Tom Tykwer ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ας δούμε τις σημαντικότερες στιγμές και τους νικητές της βραδιάς. Οι Wes Anderson και Bill Murray έπαιξαν drums στην έναρξη της βραδιάς. Τις εντυπώσεις μεταξύ άλλων έκλεψαν οι Robert Pattinson, η Isabelle Huppert και ο Βρετανός καλλιτέχνης Ed Sheeran. Ο William Dafoe βραβεύτηκε για την προσφορά του στον κινηματογράφο. Thank you so much. Η Ρουμάνα σκηνοθέτης Αντίνα Πιντελιέ κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο για το έργο της Touch Me Not. Η Πιντελιέ χρησιμοποίησε στα γυρίσματα επαγγελματίες ηθοποιούς και μη, προκειμένου, όπως είπε, να εξερευνήσει τα όρια των πρωταγωνιστών. Look at each other. Enjoy a moment of eye contact. It's inviting the viewer to challenge their own perspective. Καλούμε το θεατή να εξερευνήσει τα όρια της εγκύτητας, της ομορφιάς, αλλά και του πώς οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, ακόμη και με άλλους με τους οποίους διαφέρουν. The other which is different than you. The silver bear for best actor goes to Anthony. Ο Γάλλος Άντονι Μπαζόν αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός για τη συμμετοχή του στο έργο του Σεν Δίκαν. Στην ταινία ο Μπαζόν κατάφερε να πείσει τους ενόρκους για την άνηση μάχη που έδινε προκειμένου να καταφέρει να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά. Είναι εκπληκτικό. Δεν ήταν ποτέ εύκολο να έχεις αυτές τις εναλλαγές σε μια δουλειά. Κάναμε τόσα πράγματα και έπρεπε να διατηρούμε την ενέργειά μας. Ήταν πραγματικά περίπλοκο. Anna Brun, in her living room in Las Rederas. Καλύτερη ηθοποιός αναδείχθηκε η Anna Brun για τη συμμετοχή της στην ταινία Las Rederas. Η ταινία του Μαρτσέλο Μαρτινέσι κέρδισε το βραβείο Φιπρέσκι. Le pregunté a Carmela cuánto tiempo tuvo su prima Gladys. Tres meses, ¿no? Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν στην ταινία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ασημένια Άρκτος για τη σκηνοθεσία της ταινίας Isle of Dogs απονεμήθηκε στο Wes Anderson. Issues emergency orders. Calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exiled colony. The Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. I never thought that I would go to work as a dog. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πήγαινα στη δουλειά ως σκύλος και θα επέστρεφα με μια αρκούδα στα χέρια. The Silver Bear Grand Jury Prize. Το βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η ταινία του Arts της Μαρκορτζάτα Σουμόφσκα. Πρόκειται για ένα νεαρό, ο οποίος υποβάλλεται σε μεταμόσχευση προσώπου μετά από ένα ατύχημα και η κοινωνία τον απορρίπτει επειδή πλέον δεν τον αναγνωρίζει. Must pass.
Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένη. That's all from the red carpet. Αυτά από τη φετινή Μπερλινάλε, από το Βερολίνο για το. Φάκελος Υγεία και θα μιλήσουμε σήμερα για την ρινοπλαστική. Ως ρινοπλαστική ορίζουμε την επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής που έχει σκοπό να αλλάξει το σχήμα και την εμφάνιση της μύτης. Η ρινοπλαστική γίνεται από πλαστικούς χειρουργούς και μπορεί να διορθώσει αρκετές δυσμορφίες της μύτης. Όμως τι γίνεται όταν αναγκαζόμαστε να μπούμε κάτω από το νηστέρι για λόγους υγείας. Θα μας τα εξηγήσει όλα ο πλαστικός χειρουργός, ο Δ. Χάρης Ζαβρίδης. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πείτε, ισχύει ότι είναι η πιο δύσκολη επέμβαση στην πλαστική χειρουργική, η ρινοπλαστική? Εγώ θα έλεγα στη ζωή μας δύσκολο είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε να κάνουμε και εύκολο είναι αυτό που γνωρίζουμε να κάνουμε. Άρα είναι μια χειρουργική επέμβαση που για να είναι εύκολα τα πράγματα πρέπει να την εμπιστευτούμε στον ειδικό, στον πλαστικό μας χειρουργό. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια διπλή επέμβαση. Είναι και λειτουργική και αισθητική. Δεν έχω δει δηλαδή κάποιον που να έρθει στο ιατρείο μου να θέλει να φτιάξει τη μύτη του εξωτερικά και να μην θέλει και την ίδια ώρα να του τη φτιάξω, να αναπνέει καλύτερα. Άρα είναι μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που λέμε, γιατί αυτό κάνει η πλαστική χειρουργική, διορθώνει κάτι και αισθητικά και λειτουργικά. Δεν μπορεί όμως απλά να θέλει για αισθητικούς λόγους κάποιος να μην έχει κανένα πρόβλημα με την αναπνοή του ή το διάφραγμα του. Συνήθως η στραβή μύτη, η καμπούρα, όλα αυτά που μας ενοχλούν αισθητικά σημαίνει και στραβό διάφραγμα. Πολύ σπάνια μια μύτη είναι στραβή και δεν είναι στραβό και το διάφραγμα. Άλλωστε το διάφραγμα είναι η κεντρική στήριξη της μύτης, που αν είναι στραβό τη λεγόμενη σκολίωση, τότε προκαλεί και δυσμορφία στη μύτη. Άρα συνήθως πάει η πακέτο η αισθητική μαζί με την αναπνοή. Άλλωστε δεν υπάρχει νόημα κάποιος να κάνει μια χειρουργική επέμβαση, να τη φτιάξει τη μύτη του να φαίνεται καλύτερα, και μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο να ξανακάνει άλλη επέμβαση για να αναπνέει καλύτερα. Ναι. Άρα καλό είναι την ίδια ώρα να φτιάχνουμε και τα δύο, να ξεπερδεύουμε. Απλά το λέω γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει πρόβλημα, η μύτη του να είναι καλή, να μην είναι στραβή, και απλά να θέλει ενδεχομένως να την μικράνει λίγο ή να την λεπτύνει. Σίγουρα, αυτός είναι και ο ορισμός της πλαστικής χειρουργικής. Πλάθει τη μύτη μας για να βελτιώσει τη μύτη μας, να βελτιώσει το πρόσωπό μας, την εικόνα μας. Άρα είτε περισσότερο αισθητική είναι η κατεύθυνση της ρινοπλαστικής ή περισσότερο λειτουργική που λέμε, το ίδιο και το αυτό θέλουμε. Να φαίνεται αλλά και να αναπνέουμε καλύτερα. Άρα αναπνοή και διάφραγμα βασικά είναι η. Σίγουρα, καταρχήν να πω ότι στην αναπνοή στη μύτη βασικά τρία πράγματα παίζουν ρόλο. Το ένα είναι το διάφραγμα που όλοι γνωρίζουμε, το δεύτερο είναι οι ρινικές βαλβίδες που λέμε και τρίτον είναι οι ρινικές κόγχες. Άρα αν θέλω να δώσω ένα καλό σχήμα στη μύτη και να αναπνέω καλύτερα πρέπει να φτιαχτούν και τα τρία. Γι' αυτό είναι μια διπλή επέμβαση, είναι η λεγόμενη μεικτή ρινοπλαστική. Μεικτή γιατί φτιάχνουμε τη μύτη και να φαίνεται αλλά και να αναπνέουμε καλύτερα. Και σίγουρα το μυστικό, όπως τα πάντα στις πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, είναι να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα. Δεν περπατάει η Στέφανη στο δρόμο μία μύτη μόνη της, δεν περπατάει ένα πηγούνι μόνο του, περπατάνε πρόσωπα, περπατάνε ανθρώπινες φιγούρες. Άρα όσον αφορά τη ρινοπλαστική, ο πλαστικός χειρουργός καλείται σύμφωνα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, εδώ είναι το μυστικό, να βελτιώσει μια μύτη έτσι ώστε να φαίνεται ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι έχουμε επέμβει στη μύτη. Και υπάρχει τρόπος να έχουμε ένα αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα, ένα φυσικό αποτέλεσμα και την ίδια ώρα να αναπνέουμε και καλύτερα. Άρα η ρινοπλαστική κρίνεται επιτυχημένη όταν είναι φυσικό το αποτέλεσμα? Η γνώμη μου αυτή είναι. Εάν είναι να πω να φτιάξω τη μύτη μου και όπου καθίσω, όπου σταθώ να λένε ο Ζαβρίδης έφτιαξε τη μύτη του, για μένα αυτό είναι αποτυχία. Άρα μια πετυχημένη. Αυτό μας λέτε, είστε υπέρ του φυσικού αποτελέσματος και όχι της υπέρβολης.
Εννοείται. Έτσι, το ωραίο είναι το φυσικό. Έτσι. Ναι. Μας αρέσει. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να φτιάξω κάτι πάνω μου και να φαίνεται ψεύτικο. Και αν θέλετε, αυτός είναι ο καταλυτικός ο ρόλος του πλαστικού χειρουργού. Γιατί να κοντίνεις μια μύτη, αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι αισιώσεις μια μύτη. Αν θέλετε και τεχνικά, είναι πολύ εύκολο το να αισιώσεις μια μύτη. Το θέμα είναι να την αισιώσεις με τέτοιο τρόπο και τόσο, να την κοντίνεις τόσο όσο χρειάζεται για να έχουμε τι. Φυσικό αποτέλεσμα. Ώστε να ταιριάσει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Έτσι, μου λένε αρκετές φορές θέλω να έχω μια έχω καμπούρα να αισιώσει η μύτη μου. Τι λένε τα μαθηματικά, εάν αξίσει τη μύτη, την κορυφή, όσο την κάνει ευθεία, τόσο μακραίνει. Πρέπει την ίδια ώρα να την κοντίνει κιόλας. Άρα τη μύτη τη βλέπει ως σύνολο και όχι ως μεμονωμένο χαρακτηριστικό, για να έχουμε φυσικό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω να έχει κανέναν που θα πάει στον πλαστικό του χειρουργό και να του πει φτιάξε μου μια μύτη και δεν με νοιάζει αν φαίνεται ψεύτικη. Δεν έχω δει πουθενά όπου έτυχε να εργαστώ και εκτός Κύπρου που αυτός που θέλει να φτιάξει κάτι πάνω του να θέλει ψεύτικο αποτέλεσμα. Φωτογραφίες ενδιαφερόμενοι σας φέρνουν και σας λένε θέλω αυτή τη μύτη. Αρκετές φορές, αλλά όλες πάνε στο καλάθι. Κοιτάξτε, η χειρουργική, όχι μόνο η πλαστική, γενικά η χειρουργική δεν είναι μαθηματικά. Έτσι, ποτέ δεν παίζουμε στον υπολογιστή πριν από μία ρινοπλαστική για τον απλούστατο λόγο. Ό,τι και να ζωγραφίσουμε πριν από την επέμβαση πάνω σε μια οθόνη, σε ένα χαρτί, αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, γιατί καταρχήν η δουλειά θα γίνει με το χέρι του πλαστικού εκείνη τη μέρα και όχι τη μέρα πριν που ζωγραφίζει. Και δεύτερον, ο πλαστικός χειρουργός χειρουργεί ζωντανά κύτταρα. Δεν χειρουργεί την οθόνη ενός υπολογιστή ή το χαρτί. Αντιδρά δηλαδή το κύτταρο με τους δικούς του κανόνες. Θα πριστεί, θα μελανιάσει, άλλη ελαστικότητα έχει το δέρμα της κυρίας Φλωρίδου και άλλη τη δικιά μου. Άρα ό,τι και να ζωγραφίσουμε πάνω στο χαρτί, εκείνη την ώρα που γίνεται η επέμβαση δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρα είναι καθαρά θέμα αισθητικής και τεχνικής του πλαστικού χειρουργού εκείνη την ώρα, σύμφωνα με την ελαστικότητα, την ποιότητα των ιστών, να αφαιρέσει για παράδειγμα χόνδρο ή οστό τόσο όσο χρειάζεται για να έχουμε φυσικό αποτέλεσμα. Η γνώμη δική μου δεν βοηθάει μια φωτογραφία πριν σε μια διόρθωση της μύτης μας. Άλλωστε αυτό το πείραμα έχει γίνει, Στέφανη. Για παράδειγμα, ποτέ δεν αντιγράφουμε μύτες. Μπορεί να βγάλω φωτογραφία τη μύτη της φιλενάδας μου και να λέει μια κοπέλα θέλω τη μύτη της φίλης μου, εάν τη μύτη από άλλο πρόσωπο. Την κάνεις copy-paste που λέμε σε ένα πρόσωπο άλλο, το αντιγράψεις, ψεύτικο θα είναι το αποτέλεσμα. Καμία μύτη δεν είναι η ίδια, σε κανένα πρόσωπο. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, μπορούμε να φέρουμε τη φωτογραφία για να... να δείξουμε, να εξηγήσουμε μάλλον καλύτερα στον γιατρό μας τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί λέγαμε, ξέρω εγώ, γαλλική μύτη. Ναι. Ή μπορεί να πάρουμε μια φωτογραφία της Sharon Stone ή της Angelina's Jolie και να πούμε θέλουμε τέτοια μύτη. Αν κάνουμε τέτοια μύτη σε ένα άλλο πρόσωπο θα είναι πάντοτε αποτυχία. Σίγουρα... Πριν από την επέμβαση κουβεντιάζουμε με τον ενδιαφερόμενο, σίγουρα ο πλαστικός βγάζει φωτογραφίες, κάνει την μελέτη του που λέμε πριν από μία επέμβαση, αλλά αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο πλαστικός. Το να ζωγραφίζουμε μία μύτη, πώς θα μπορούσε να είναι μετά, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει το κύτταρο την ώρα που το χειρουργείς. Άρα ακόμη και αν έρθω εγώ και με φωτογραφίσετε και κάνουμε μια επεξεργασία στον υπολογιστή με τη μύτη που επιθυμώ να έχω, μπορεί την ώρα του χειρουργείου να μην καταφέρουμε αυτό. Εννοείται. Γι' αυτό έχουμε εμπιστοσύνη στον πλαστικό μας. Και γι' αυτό έχουμε αισθητική άποψη και πάμε στον πλαστικό μας. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Εάν κόψεις 5 πόντους το δικό μου δέρμα, και 5 πόντους το δέρμα της Στέφανης και το βάλεις σε ένα χάρακα, δεν θα είναι 5 πόντους και τα δύο δέρματα, γιατί το δικό μου δέρμα μπορεί να είναι πιο ελαστικό, για παράδειγμα, να ξεχυλώνει και να είναι 10 πόντους. Αυτό την ώρα του χειρουργείου, γι' αυτό αυτή είναι η μαγεία της πλαστικής χειρουργικής, ότι δεν μπορεί να αντιγράψει. Σίγουρα, πριν από μια επέμβαση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, της φωτογραφίας, ξέρει ο πλαστικός τι ταιριάζει σε ένα πρόσωπο, το κουβεντιάζει με τον ενδιαφερόμενο
Και στο τέλος της ημέρας ο ενδιαφερόμενος εμπιστεύεται τον πλαστικό του χειρουργό να του δημιουργήσει το φυσικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό άλλωστε, Στέφανη, τι λέμε στη ρινοπλαστική. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε στους 8 μήνες. Γιατί στους 8 μήνες, σύμφωνα με την ελαστικότητα των ιστών, σύμφωνα με την ποιότητα των ιστών, μπορεί να θέλει και μια μικρή διόρθωση. Μπορεί να κάνει όλα σωστά, για παράδειγμα, να μην φύγει το πρίξιμο και να χρειαστεί μια μικρή διόρθωση. Γι' αυτό παρακολουθούμε το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής. Το τελικό αποτέλεσμα με τη φωτογράφηση είναι στους 8 μήνες και τότε, αν χρειαστεί κάποια μικρή βελτίωση, τι κάνουμε. Μάλιστα. Πονάει η ρινοπλαστική? Καθόλου. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, μετά από μια επέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί να έχουμε πρίξιμο, μπορεί να έχουμε μελανιές, αλλά δεν πονάμε καθόλου. Πόσο καιρό κάνουν να φύγουν αυτές οι μελανιές? Μία έως δύο εβδομάδες. Βλέπετε, δεν υπάρχει απόλυτο στη μετεχειρητική πορεία. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει απόλυτο και την ώρα της επέμβασης. Κάποιος μπορεί να πριστεί καθόλου. Κάποιος μπορεί να πριστεί και να θέλει καμιά εβδομάδα να υποχωρήσει το πρίξιμο, κάποιος μπορεί να θέλει δύο εβδομάδες. Άρα ακόμα και η αποθεραπεία και οι εκχυμώσεις που λέμε και οι μελανιές είναι καθαρά θέμα ποιότητας δέρματος. Αλλά γενικά μία με δύο εβδομάδες είναι αποθεραπεία μετά από μία ρινοπλαστική. Γιατρέ μου, η ανοιχτή ρινοπλαστική τι είναι? Σας βλέπω πολύ μελετημένη, έτσι. Λοιπόν, ψάχνουμε και εμείς τα θέματα μας. Έτσι, η εμφάνισή μας αφορά όλους μας. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Αυτός που μου λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει η πλαστική, για μένα λέει ψέματα. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει τη μύτη του στον καθρέφτη, που δεν τον ενοχλεί η αναπνοή του, για παράδειγμα, η εμφάνιση της μύτης του. Τώρα, εγώ κάνω κάτι πολύ συχνά. Κάνω αυτό το πράγμα και λέω, αυτό τώρα, έτσι το λίγο επάνω, τράβηγμα, σου χαρίζει μια δεκαετία, ας πούμε. Σίγουρα. Καταρχήν, δεν έχω δει γριά να πάει να πιει καφέ 10 ώρα το πρωί και να μην έχει κότσο τα μαλλιά της. Εσείς είστε γυναίκες, πολύ πιο έξυπνες από τους άνδρες. Όταν μια γυναίκα πιάσει κότσο τα μαλλιά και τραβήξει τα μαλλιά προς τα πίσω, παρασένει και λίγο το δέρμα, κάνει ένα τεχνητό lift. Φαίνεται έτσι λίγο νεότερη. Άρα η ρινοπλαστική τώρα χωρίζεται στην κλειστή ρινοπλαστική που μπαίνουμε μέσα από τα ρουθούνια και την ανοιχτή ρινοπλαστική που κόβουμε το δέρμα μας εδώ κάτω στη στυλίδα που λέμε. Είναι μια άλλη τεχνική, μια με διαφορετική προσπέλαση και οι δύο είναι σωστές. Είναι καθαρά θέμα ανατομίας της μύτης, τι θα επιλέξει ο πλαστικός μας χειρουργός. Έχει άτομα που είναι καλύτερα η κλειστή ρινοπλαστική, έχει άτομα που είναι καλύτερα να κάνουμε την ανοιχτή ρινοπλαστική. Είναι καθαρά θέμα προσπέλασης που λέμε. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο, δεν είναι? Δεν επηρεάζει, είτε κλειστή είτε ανοιχτή, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αρκεί ο πλαστικός μας να γνωρίζει τι κάνει. Είναι καθαρά θέμα χειρουργικής τεχνικής. Και ο ενδιαφερόμενος τι θα πρέπει να γνωρίζει για την επέμβαση αυτή, δηλαδή πριν το χειρουργείο και μετά το χειρουργείο? Ότι δεν γίνονται μαγικά πράγματα. Άρα, καταρχήν από ότι στην ρινοπλαστική δεν χειρουργούμε το δέρμα. Ένα μυστικό στη ρινοπλαστική είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το δέρμα. Μας ενδιαφέρει ο σκελετός της μύτης. Άρα, ο πλαστικός μας αλλάζει την θέση των ρινικών οστών που λέμε, των κοκάλων της μύτης, αλλάζει τη θέση των χονδρών, του τραγανού που λέμε, δίνει καινούριο σχήμα στο σκελετό και έρχεται το δέρμα από πάνω σαν δέντα και φοδράρει. Το χαρακτηριστικό του δέρματος της μύτης είναι ότι έχει ελαστικότητα. Άρα μπορεί τη μύτη να τη μεγαλώσεις, να τη μικρύνεις, να τη αλλάξεις την θέση και το δέρμα από πάνω να πάρει τη φόδρα, να πάρει το σχήμα του σχήματος του σκελετού. Άρα βασικά στη ρινοπλαστική χειρουργούμε το σκελετό, καλουπώνουμε μετά τη μύτη, γι' αυτό βάζουμε τα bone και νάρθινγκα, τα οποία τα φερούμε σε μία εβδομάδα και αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος είναι να κάνει υπομονή. Το τελικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι πάντοτε στο οκτάμινο. Άρα ποτέ δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής μόλις βγει ο νάρθινγκας, στη βδομάδα δηλαδή, και περιμένουμε στους 8 μήνες. Και το δεύτερο που πρέπει να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος εκτός από την υπομονή είναι ότι στο οκτάμινο, αν χρειάζεται κάποια μικρή διόρθωση, η οποία συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία, μπορεί να γίνει στο οκτάμινο. Και στη δουλειά του πότε μπορεί να επιστρέψει ο ενδιαφερόμενος? Στη δουλειά, Στέφανη, μπορεί να πάει και την επόμενη μέρα. Συνήθως όμως αυτός που κάνει ρινοπλαστική παίρνει περίπου δύο εβδομάδες άδεια από τη δουλειά του, έτσι ώστε να φύγουν τα ταμπών, να φύγει ο νάρθιγκας, να φύγουν τα πρυξήματα και να πάει στη δουλειά του με ένα πιο γλυκό πρόσωπο, χωρίς να φαίνεται ότι έχει κάνει.
Γιατί αυτή είναι, αν θέλετε, η επιτυχία της ρινοπλαστικής. Αν εγώ δεν έχει μια στραβή μύτη, γιατρέ μου, ένα κόκαλο το οποίο εξέχει, δεν θα φανεί. Όχι, γιατί. Ο άνθρωπος όσον αφορά την αισθητική του, δεν έχουμε αισθητική μνήμη που διαρκεί μήνες. Έτσι, συνήθως λέμε 3 εβδομάδες διαρκεί η αισθητική μας μνήμη. Άρα, αν κάποιος έχει να τον δούμε 3 εβδομάδες περίπου, και αυτό που δούμε δεν έχει τη φωτογραφία του ή να το βλέπω πριν και μετά. Θα έχουμε ξεχάσει πώς μοιάζει. Ναι, θα βλέπω πιο βελτιωμένο πρόσωπο και αν είναι και φυσικό το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής, σας διαβεβαιώνω ότι θα βλέπει ο άλλος στις 3 περίπου εβδομάδες ένα πιο γλυκό πρόσωπο, ένα πιο ξεκούραστο πρόσωπο, χωρίς να φαίνεται τι έχω κάνει. Και κλείνουμε με αυτή την ερώτηση. Είναι πολυτέλεια η ρινοπλαστική στις μέρες μας? Καθόλου. Τι θα έλεγα, τι λέει η εμπειρία μου, Στέφανη. Το να πάω να φτιάξω τη μύτη μου στον πλαστικό μου δεν είναι πλέον ούτε μία ώρα δουλειάς. Άρα αν εγώ έτυχε να γεννηθώ με στραβή μύτη, αν έτυχε να μην αναπνέω, αν έτυχε να περπατήσω, να χτυπήσω και να στραβώ η μύτη μου, εμένα θα έλεγα ότι είναι λάθος να μην πάω να τη φτιάξω. Γιατί μιλούμε για μία επέμβαση ρουτίνας, λιγότερο από μία ώρα, και θα μου λύσει το αισθητικό και λειτουργικό μου πρόβλημα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Πλέον, επίσης, οι τιμές είναι πολύ προσιτές, άρα δεν το θεωρώ πολυτέλεια. Αρκεί όμως, Στέφανη, να με ενοχλεί η συγκεκριμένη μου μύτη. Να. Γιατί μπορεί να έχω μια θεόστραβη μύτη και να μην με ενοχλεί. Ο Νάσης, για παράδειγμα, δεν έχω την πιο κακάσχημη μύτη σε άντρα. Δεν σημαίνει ότι αν ο Νάσης την έφτιαχνε θα ήταν πιο πετυχημένος στη ζωή του. Ή, για παράδειγμα, η Μπάρμπαρα Στρέιζα. Αυτό έτσι θα ρώταγα τώρα. Άρα, γιατί λένε ότι η Μπάρμπαρα Στρέιζα δεν έκανε ποτέ επέμβαση στη μύτη της, γιατί θα μπορούσε να υπάρξουν επιπλοκές στις φωνητικές της χορδές. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, απλά ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν την ενδιέφερε η μύτη της. Έτσι. Μπορεί να έχει άλλο δεν χάρισμα. Δεν επηρεάζονται όμως οι φωνητικές χορδές με την επέμβαση? Όχι, δεν επηρεάζεται. Είναι καθαρά θέμα πόσο ενοχλεί μας τους ιδίους μια δυσμορφία στο πρόσωπό μας. Έχει όμως άτομα, ναι, που μια στραβή μύτη τους χαλάει την αυτοπεποίθηση, τους χαλάει την αυτοεικόνα, τους χαλάει την αισθητική τους. Τους ενοχλεί όταν κοιμούνται, όταν αναπνέουν. Άρα αυτά τα άτομα καλό είναι σε λιγότερο από μία ώρα να λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους. Άρα το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι θέλουμε, να γνωρίζουμε τι μας ενοχλεί και το δεύτερο πιο σημαντικό, να εμπιστευτούμε την εμφάνισή μας στον ειδικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η μύτη είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο κανείς μας δεν μπορεί να κρύψει. Το στήθος μας, την κοιλιά μας, το χρώμα, το μαλλιό μας μπορούμε να το καμουφλάρουμε. Η μύτη όμως δεν μπορεί να καλυφθεί. Άσε που η μύτη είναι και στο, για σκεφτείτε το, είναι στο πιο κεντρικό σημείο του προσώπου μας. Να. Από όπου και να κοιτάξουμε ένα πρόσωπο, αν φας που λέμε προφίλ, η μύτη φαίνεται. Άρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα για την εμφάνισή μας η μύτη, σημαντικό ανατομικό στοιχείο που καλό είναι να εμπιστευτούμε το πλαστικό μας για να έχουμε τι φυσικό αποτέλεσμα. Χάρη Ζαβρίδης, ο πλαστικός μας χειρουργός. Γιατρέ, με ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω να ξεκουραστήκατε από τις απόκριες από το καναβάλι. Δεν νομίζω να είναι κούραση για τους Λεμεσιανούς το καρναβάλι. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιστροφή στη Λευκοσία. Εμείς θα περάσουμε να δούμε άλλο ένα θέμα από τον διεθνή χώρο και αμέσως μετά κοντά σας θα είναι η Μαριλένα Αθανασίου με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είμαι εδώ στη Λοζάνη για να μάθω περισσότερα για ένα εκπληκτικό νέο υλικό που ονομάζεται περοβσκίτης. Ένα ηλιακά ευαίσθητο κρύσταλλο που μπορεί να φέρει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, η μετατροπή ισχύως είναι σχεδόν η ίδια με το παραδοσιακό πυρίτιο σε ποσοστό περίπου 22%, ενώ είναι σχεδόν 1000 φορές λεπτότερο. Συνεπώς, η τιμή που θα πληρώνουμε για την ηλιακή ενέργεια στο μέλλον θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Αυτά τα ηλιακά κύτταρα τρίτης γενιάς κατασκευάζονται στρώμα-στρώμα σαν ένα σάντουιτς με τον περοβσκίτη ως το ενεργό στρώμα συγκομιδής φωτός. Ήμι διαφανής και ευέλικτος, ο περοβσκίτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια μέρα αντί για τα γυάλινα παράθυρα στα κτίρια. Πειράματα πάνω στα ηλιακά κύτταρα διεξάγονται στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης στο πλαίσιο του σχεδίου God Solar της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι εκπληκτικό με τους περοβσκίτες είναι ότι μπορούμε να τους
σχηματίσουμε με απλές διαδικασίες και με υλικά που είναι διαθέσιμα. Μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλότερες αποδόσεις που σήμερα υπερβαίνουν την απόδοση των πολυκρυστάλλων πυρητίου. Υπάρχει μια σημαντική προειδοποίηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διαχειριστούμε καλά αυτή την αδυναμία. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό υλικό που έχει προοπτική. Οι επιστήμονες καλύπτουν τα ηλιακά κύτταρα με προστατευτικό γυαλί. Το τελικό στρώμα του ηλιακού κυττάρου είναι χρυσός, που ενεργεί ως ένα από τα δύο ηλεκτρόδια. Ένα στοιχείο που διερευνά το σχέδιο God Solar είναι η λεγόμενη τεχνολογία Tandem, που χρησιμοποιεί το πυρίτιο και τον περοβσκίτη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Άσχημα τα μαντάτα που προέκυψαν στην ανόρθωση για το όνομα Ντουγκλάου. Ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ υπέστη λαφριά κάκωση έσωπλεγιού συνδέσμου. Θα μείνει εκτός δράσης για μερικές ημέρες. Χάνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ το Σάββατο. Συμφώνησαν με Πράνιτς για να μείνει για δεύτερη χρονιά στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο επόμενος που θα κληθεί για ανανέωση θα είναι ο Ισπανός Ράγιος. Ο Απόλλωνας πιθανότητα θα είναι ο αντίπαλος της ανόρθωσης στα προημιτελικά του κυπέλου. Οι κενόλευκοι φιλοξενούν αύριο στις 5 το απόγευμα στο Τσίριο τον Οθέλο, στον επαναληπτικό της ήττας που δέχτηκαν εκτός έδρας με 1-0. Σχήμα με βασικούς παίκτες θα κατεβάσει ο Αυγουστή. Στον Απόλλωνα θέλουν πρώτα να ξεμπερδέψουν με το κύπελο και μετά να ασχοληθούν με την πρεμιέρα των play-off και το τοπικό ντέρμπι με την ΑΕΛ. Στον ΑΠΟΕΛ βλέπουν Ομόνια, με την οποία κάνουν πρεμιέρα την Κυριακή στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Οι γαλατζοκίτρινοι περιμένουν ότι θα είναι αλλαγμένος ο αιώνιος αντίπαλός τους, επειδή είχε πολλές απουσίες προχθές με την Δόξα. Πλησιάζει η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Μπόι Βάτερμαν. Ίσως είναι έτοιμος να παίξει σε ένα από τα μάτς κυπέλου με Νέα Σαλαμίνα ή Ολυμπιακό, ο Ολλανδός τερματοφύλακας. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Γιώργος Δόνης και Νίκος Δαμπίζα συνδέονται με σενάριο που τους θέλει να βρίσκονται μέρος ενός project με νέους επενδυτές για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sport Day, Έλληνας επιχειρηματίας παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή για την αγορά των μετοχών του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, ο Γιώργος Δόνης δεν συζητάει κάτι τέτοιο. Η ατυχία δυστυχώς συνεχίζει να χτυπάει την Ομόνια. Ο Ανδρέας Παναγιώτου Φιλιώτης, μετά από κάκωση στην Περόνη, θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες, ενώ ο Φραγκέσκο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση καθώς υπέστη κάταγμα Περόνης. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ανέβασε παίκτες από την εφηβική ομάδα ο Ιβάιλο Πέτεφ. Ένας από αυτούς είναι ο 16χρονος επιθετικός Μαρίνος Διονύς, ο οποίος έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επιστρέφουν με ΑΠΟΕΛ, Ντάρμπι Σάιαρ, Τζαίλσον και Καντέ. Στην ΑΕΛ δεν θα προχωρήσουν σε καταγγελία του διαιτητή Νικόλα Νεοκλέους, παρά τα παράπονα που εξέφρασαν και μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Στόχος πλέον της ομάδας είναι να παρουσιαστεί πιο γεμάτη και πιο αποφασιστική στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, για να τερματίσει τον αρνητικό απολογισμό, που την θέλει να μην έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι με τους μεγάλους στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Μόνο ο τιμωρημένος Γουίλερ είναι απόν στο ντέρμπι με την πρώην ομάδα του. Και με την αθλητική μας ενημέρωση, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα το Capital και το Top Story για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Χριστίνα Λουκά με τον Αστερισμό της ημέρας και στις 5 η εκπομπή «Η Αλήθεια και η» με τον Δημήτρη Σούκλη. Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου στην ΑΟΣ και τις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις, ο βουλευτής του ΔΣ Ευθύμιος Δίπλερος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ Άγγελος Βότσης και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστου. Εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους και μην ξεχνάτε, πάντα με προσοχή στους δρόμους.